Γεια Γεια σας. σα! Φτιάχνει τα τέτοια της Κοϊνάκη. Φτιάχνει τα... Ναι, μα δεν μου είπε ότι είμαστε στον αέρα, ρε Πού ήθελα να είμαστε Σίλια. στον αέρα, Αμάν! στη θάλασσα. Αυτά τα λένε. Δεν τα λένε, αντίθετα. Άστε να την πιάσουν, λέω, να είναι γυμνή, γυμνή το, πώς λέει το έργο, το Να σου εκπομπή. Πω, εσύ γιατί είσαι. Δεν γιατί. Κάτι έχει γίνει. Εντάξει, τώρα τι θα κάνουμε. Όλα τα γυρίζει. Κάποιο τα γυρίζει αυτά. Τι να κάνω τώρα που τα γυρίζει. Τα Εγώ δεν γυρίζω τίποτα. Κάποιο τα γυρίζει, είπα. Δεν είπα εσένα. Μα δεν υπάρχει άλλος εδώ. Λοιπόν, για διαβάσουμε Οπότε λοιπόν. Λογικό είναι να υπάρχει. Και το κρασί. Ωραία. Για πάμε να δούμε. Να δούμε το... τα πρώτα μας σχόλια. Μπορούμε να πηγαίνουμε. Φυσικά. Μπράβο. Και έχουμε. Καλησπέρα, Ηλία και Δήμητρα. Γεια σου και σένα, ναι. Καλώς το Μαστούρι στην αρχή. Γεια σου, φίλε Ραμ δεύτερος. Και η εκπομπή έχει ξεκινήσει, δεν μπορώ να δω. Παιδιά, έχει εκπομπή, μάλλον... Δεν θα έχει, αλλιώς... Λέω, φίλος μας ο Τράκης. Κάθε βράδυ, παιδιά, το γράφει και πάνω. Κάθε βράδυ, 10:30. Κάθε βράδυ. Έτσι. Ωραία. Α, αυτό βγαίνει άλλο, κι άλλο πώς θα βγει και πάνω. Εκεί γίνει το γράψιμο, όχι. Εκεί θα βγει. Αχα. Λοιπόν. Απλά αυτό που βλέπεις εδώ έγχρωμο, ναι, ναι. Θα είναι ασπρόμαυρο. Οκ, okay, οκ. Okay. Λοιπόν, παιδιά, πώς είστε. Μάλλον δεν θα έχει. Γράψτε ελληνικά, φίλε Τράκη. Αν είσαι ακόμη μέσα και δεν έχεις φύγει, γράψε ελληνικά. Ραμ, τι έγινε, φίλε. Θα κάνουμε καμιά σήμερα να δούμε τι συμβαίνει. Να κάνουμε καμιά... πώς το λέμε. Θα κάνουμε προγνωστικά, έτσι. Έχει προλάβει η Κοϊνάκη, έχει βάλει μπροστά της κατάστηκα. Έχει βρει τα κόμματα ποια είναι. Εγώ όλα τα ξέρει απ' έξω. Όλα. Βέβαια. Έτσι, εδώ τα έχει. Πω, τι στοιχεία και τι έχει. Έκανα ολόκληρη έρευνα σήμερα. Πολύ ρε, παιδιά. Στην αγορά ήτανε. Παιδιά, τι γίνεται. Λέω τα κακή περαστικούς. Για γράψτε τα απόψε. Θέλω να έχω τη γνώμη πολλών και πάνω απ' όλα να γράφετε. Και θα πούμε για άλλη μια φορά το πώς γράφετε. Έτσι, να μην έχετε ερωτηματικά, να μην κουράζεστε. Δηλαδή, το πώς γράφετε. Εκείνο το λατινικό σας μπερδεύαμε τώρα και μπορεί να το έχει πληρώσει και η Μαριλένα. Που κάνει εκπομπή η κοπέλα. Γιατί. Γιατί και εκεί όταν δεν ξέρουν πώς έπρεπε να γράψουν ελληνικά, λατινικά εκείνο, μπορεί κάποιες μέρες που δεν είχαν τα παιδιά με το Λεόντιο εκπομπή να μην είχαν που δεν είχαν. Το έχουν αναφέρει τόσες πολλές. Προχθές, θα αναφέρω. Γιατί είναι αντίθετα δείχνει. Πού να το καταλάβω αυτό. Δεν το καταλαβαίνω. Το αντίθετα ποιο είναι. Πιάνεις εδώ ναι. Και δείχνει το αντίθετο εκεί. Δεν το ξέρεις γιατί. Γιατί. Τώρα, επιτρέπεται να τα λες αυτά. Όπως βλέπουν οι τηλεθεατές τώρα, εσένα σε βλέπουν δεξιά του. Εμένα αριστερά, όπως κάθονται. Ενώ εσύ φαίνεσαι δεξιά στο δικό μας το μόνιτο. Έτσι βλέπουν οι θεατές. Αυτό βλέπουν οι θεατές. Όταν σε ακουμπά δηλαδή αυτό το νόμο, είναι ο δεξής ζώος. Ναι. Ο αριστερός όμως φαίνεται στους τηλεθεατές. Γιατί φαίνεται ο αριστερός. Γιατί έτσι παίρνει. Η κάμερα παίρνει έτσι, οπότε βλέπουν τον αριστερό σώμα του χτυπάω. Καλέ, τι λες. Κοίτα, μου χτυπάς το δεξί και φαίνεται... Μαριλένα, καταφωνεί και... Η Μαριλένα, καλησπέρα, γεια σου, Μαριλένα. Η Μαριλένα σκίζει, παιδιά της εκπομπής. Άκουσε προχθές σχολεία σε εμάς, Μαριλένα. Μετά από εσάς προχθές, τι επίπεδο, τι πέρασε απόψε. Μπράβο σας, Δευτέρα ισχύει η εκπομπή, κανονικά. Ναι, Δευτέρα, στις 8:30. Μπράβο, το Μαριλένα. Δεύτερο μέρος του Πικάσο. Με το Λεόντιο κάνετε πολύ επίπεδο εκπομπή. Και μου κάνει εντύπωση στα σχολεία μετά, όχι στον αέρα τη Μαριλένα. Σε εμάς τη λέγανε μετά. Και εδώ στον αέρα. Λοιπόν, άκου τώρα. Ναι. Σου πιάνω το αριστερό στο τέτοιο. Το αριστερό στο. Το κάτι νόμο, δεν μου αρέσει, κάτι είναι στραβό σήμερα. Τον δεξί σου το νόμο, έτσι. Ναι. Οι τηλεθεατές βλέπουν ότι σου πιάνω όπως σε βλέπουν αριστερό. Πιάσε με εμένα το. Κάτσε, ρε Σίλια. Πιάσε μου το τέτοιο. Το χέρι. Εγώ τώρα τι σου πιάνω. Το αριστερό. Τώρα προ τη στιγμή μου πιάνει. Λοιπόν. Μου πιάνει το. Σου πιάνω τον αριστερό. Ναι, οι τηλεθεατές βλέπουν ότι μου πιάνει το δεξί τον νόμο. Όπως βλέπουν οπτικά. Γιατί βλέπουν... σου πιάνω τον δεξί. Γιατί μας βλέπουν οι τηλεθεατές εσένα δεξιά τους στην οθόνη. Τους έχουν δεξιά τους εσένα αριστερά εμένα. Και μου πιάνει το δεξί τον νόμο. Ενώ στην πραγματικότητα μου πιάνει το αριστερό τον νόμο. Για αυτούς όμως πιάνει το δεξί τον νόμο. Ενώ ο δεξί μου όμως εμένα είναι αυτός. Στην πραγματικότητα. Βραχυκυκλώθηκα τώρα. Κατάλαβες. Λοιπόν. Και έχουμε το Ραμ. Α, η Μαριλένα λέει Δευτέρα Πικάσο. Και είναι ο Ραμ... πάνω, τα πάμε. Ναι, ναι. Καλησπέρα, ναι. Η Ελία. Σωστά. Δευτέρα Πικάσο, σωστά.
Και ο Ραμ λέει, καλά Ηλία, πώς μπήκε ο Τσίπρας ο πρώτος των εκλογών στο κανάλι σου? Γεια σου Μαριλένα. Δεν κατάλαβα. Ο πρώτος. Περνάνε διαφημίσεις. Έλα ρε παιδιά. Ναι. Εμένα μου το έβαλε χτες. Έλα ρε Ραμ. Ναι. Έτσι ε. Άρα φίλε Ραμ. Δίνονται γραμμές. Οι ειδικές δυνάμεις σπρώχουνε. Και βέβαια δεν το λέω εναντίον τώρα προς Θεού τώρα για το Τσίπρα. Νέο παιδί είναι. Ας πάει καλά και θα το δω τώρα στα κόλπη σε λίγο. Θα γράψουμε. Τσίπρας. ΣΥΡΙΖΑ. Κατά σύπτωση τώρα ψάχνει, παιδιά, ειλικρινά σου λέω. Νέα Δημοκρατία. Χρυσή. Αυγή. Ανεξά. Κουκουέ. Έτσι μου ήρθε τώρα εμένα στην Κουκουέ. Το Κουκουέ έχει πάρα πολλά. Έχει Κουκουέ μουλού, Κουκουέ. Όχι, όχι, όχι. Το Κουκουέ, το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος είναι το κλασικό τώρα που είναι ο άνθρωπος αυτό. Αλλά έρχονται και κάποια άλλα μικροπραγματάκια έτσι με Κουκουέ. Ανεξάρτητη. Ανέλ. Ανεξάρτητη. Μετά έρχεται. Ανεξάρτητη. Άλλα κόμματα θα μας τα πείτε σε λίγο. Λαός. Πασόκ. Γιωργάκης, πώς το λένε εκείνο Γιωργάκης, είναι μπερδεμένο τώρα, δεν το θυμάμαι και καλά πώς είναι. Δεν δεσμευτεί, λέει για Ελλάδα, ένα Ελλάδα που είναι. Σοσιαλιστικό. Καλά, η Ελλάδα είναι ο τέτοιος. Λοιπόν, πάμε. Γεια σου, Ράβη. Θα θυμηθούμε και άλλα κόμματα που υπάρχουν εδώ, έτσι. Ναι. Σε λίγο, παιδιά, αφού. Α, έχουμε τον άλλο. Τελεία. Α, ναι, τελεία. Του Γκλέτσου. Λοιπόν, πάμε λοιπόν τώρα και λέει Μαρινέλα. Ηλία, εσύ έπρεπε να κατέβεις στις εκλογές. Άσε με Μαριλένα, τώρα με πονάς. Πει να ανοίγεις πληγές εσύ. Μην ξύνεις μάλλον πληγές. Τες μέρες έχουν μετανιώσει αυτό, λέω συνέχεια. Μαλακίες έκανα. Δεν πειράζει, κάθε εμπόδιο λέει για καλό. Άστο τώρα να το σχολιάσουμε. Μπορεί να είμαστε όλοι τιμή μεταξύ μας να με έχετε να γίνω ο κάθε βουλευτής. Και να μην χαλάμε τις παλιές μας, τις παρέες και τέτοια. Όλα, όλοι σας και εσείς εδώ. Βλακίες κάνω. Λοιπόν, και είχαμε. Πάμε λοιπόν. Λοιπόν, το μεγάλο μπαμ θα είναι πρώτος της Τσίπρας. Δεύτερη Χρυσή Αυγή. Περίμενε. Ο Ραμ. Περίμενε Ραμ. Ραμ. Μας λέει. Αριθμούς. Α, δεν λέμε πόσο, ε. Πρώτος. Λέει, πρώτος θα είναι ο Τσίπρας. Δεύτερη Χρυσή θα είναι η Χρυσή Αυγή. Τρίτο. Μέσα λαός. Τρίτο μάλλον. Περίμενε. Να βάζει το λαό. Τρίτο Αυγής. Μετά λαός. Μετά λέει μέσα καμένος. Μέσα Λεβέντης, μέσα Α, κουκουέ. Μέσα, μέσα, εννοεί μετά, μέσα. Λέει, οκ. Οκ, Λεβέντης. Λεβέντης. Λεβέντης είναι πώς του λέμε, μωρέ. Κεντρώει. Μέσα, λέει ο Ραμ. Και βάζει και το ανεξάρτητος καμένος μέσα, ανεξάρτητη μέσα. Εγώ λέω οκ σε αυτά. Αλλά είπες πρώτος. Πρώτος θα είναι, λέει, βάζει το ΣΥΡΙΖΑ. Δεύτερη Χρυσή. Έτσι, ναι. Έτσι. Δεύτερη Χρυσή. Ωραία. Εντάξει. Πήραμε τη γνώμη μας. Του είμαστε. Η Μαριλένα λέει πέστα. Η Μαριλένα, να δούμε, θα λάβει καμιά θέση. Τι, παιδιά, ακούστε κάτι. Πέρα από τα πολιτικά μας, τα πιστεύουμε στο καθενός, μην μπερδεύουμε το πιστεύω του καθενός με το τι μπορούμε να έχουμε διέστηση που μπορεί να βγει κάποιος. Δηλαδή, αν εγώ είμαι κουκουέ, πρέπει να πω πρώτο κουκουέ. Δεν κάνει. Πρέπει να πω εκείνο που πιστεύω θα βγει πρώτο. Αν εγώ είμαι, τι να πω, έναν ύπαρκτο κόμμα, να πω, μυκολόγη, λέμε τώρα. Πρέπει να πω πρώτο οικολόγο, θα είμαι χαζό. Άλλο τι θα ψηφίσω και τι πιστεύω. Και άλλο που πιστεύω ότι θα βγει. Έτσι. Τρίτη Νέα Δημοκρατία λέει. Ναι, αυτό ήθελα. Τέτοιο και εγώ έτσι το έβαλα. Όξο, Τζέφρι και Βαγγέλη. Ο Τζέφρι Βαγγέλας είναι η Νέα Δημοκρατία. Συγγνώμη, είναι η Πασόκ. Κατεβαίνει Πασόκ και ο. Και ο. Και είναι και το Σοσιαλιστικό. Ναι, του βάλα αυτού του δύο ότι όχι. Όφ λέει. Όφ λέει ο Ραμ για αυτά τα δύο. Τα κρατάω όλα. Ραμ, θα σα το θυμίσω την Δευτέρα. Λοιπόν, θα μη σα νοιάζει σε λίγο. Θα φουντώσει αυτό. Εγώ ήθελα να πω καλησπέρα. Τι έγινε, πώς πας? Μια χαρά. Κάτσε να πιω λίγο καφεδάκι. Σήμερα είχα πολύ τρέξιμο. Έτρεχε σε κανένα μαραθώνιο, τίποτα. Πιστεύω να έλειψα σήμερα από το σπίτι. Ναι. Mm. Δεν ξέρω. Δεν ξέρεις. Αν έλειψες. Ναι, δεν σας έλειψα εδώ. Στο κανάλι, στο σπίτι σας, δεν σας έλειψα. Καθόλου οικογενειάκι.
Γύρναγες... Ένα φεύγω πιο συχνά τότε, άμα δεν σα λείπω. Όταν λείπει κάποιο, πάει να πει ότι θέλει να λείψει, να φύγει, να. Να την ακαλώσει, να βάζω. Έχεις. Βάσο, δεν μου δεν είχατε πει να τηλεφωνείτε με τη Βάσο. Είπε, θα έπαιρνε εκείνη. Ωραία, μα γράφτε στα τέτοια. Δηλαδή, εσεί που είχατε αναλάβει κάτι. Συγγνώμη, Βασίλεια, γιατί τα βάζει μαζί μου. Με ποιον δεν κατάλαβα. Με τη Βάσο, δεν βάλω. Η Βάσο είχε πει θα τηλεφωνήσει αύριο. Α, έτσι είχατε πει. Πώ θα την έπαιρνα εγώ τηλέφωνο στα καλά καθούμενα. Βάσο, έχει δουλειά. Βάσο, δεν τα είσαι παρακατόρθω σοβαρά. Οι εκλογέ φέρνουν δουλειά. Σε ήθελε να αφήσω ελευθέρα, δεν ήθελε εχθέ. Δεν την άκου την Κοϊνάκη. Κανεί δεν την ακούει την Βάσο, Κοϊνάκη. Σε λίγο θα γραφτεί κάτι πάνω. Ανατρέπεται το κανάλι όλο τη Δευτέρα. Επειδή θα ανατραπούν και τα πολιτικά πράγματα της Ελλάδος, τη Δευτέρα το κανάλι είναι αλλιώς. Εμείς θα ανατραπούμε ή όχι, θα μείνουμε στάσιμοι. Λοιπόν, έτσι, Βάσο, σε λίγο πρέπει να ενημερωθεί η Βάσο τώρα, έτσι. Εννοείται. Παιδιά, ένα γκάλωπ. Μαζί με τα γκάλωπ τα πολιτικά σήμερα. Oh. Το κανάλι από Δευτέρα λέγεται ΣΟΚ. Και ανατρέπονται όλα. Web TV. Σοκ. Όπως ήταν το όνειρό μας από την αρχή. Απλώς δεν μπορούσαμε να το μετατρέψουμε για πολλούς λόγους. Σοκ. Για εκπομπές που έτσι σοκ. Θα είναι κοινοποιήσεις. Σοκ. Και κάτω-κάτω Βάσο. Εάν δεν μπορούμε να κάνουμε τη σύνδεση σοκ με ένα καινούριο που φτιάχνετε τέτοιο, τα οξυσταλώ για όλα. Θα πάμε κάτω-κάτω. Πατάτε το link σε ό,τι φτιάξει. Σοκ. Σκέτο. Σοκ. Web TV. Έτσι. Και η Βάσο παίρνει μηνύματα τώρα. Αλλά νόμιζα ότι θα λέγαμε στο τέλο. Θα τα πούμε τηλεφωνικώ για πιο καλύτερα. Λοιπόν, αυτό πιο κατανοητά. Λοιπόν, και πάμε και το όνειρό που ήθελα εγώ από την αρχή να λέγεται το κανάλι ΣΟ. Χωρί τελίτσε ενδιάμεσα, για μην μοιάζει σαν να έχουμε κάποιο λόγο σοκ με την έννοια. Εγώ να δω πότε θα το αλληγορικό που είχα, το σιωπή. Όλοι κοιμούνται, που είναι το σοκ για μένα. Λοιπόν, πάμε. Πολλές καλησπέρες, θα σας ακούσω, αλλά ίσως να μην γράφω. Κάτσε, η Μαριλένα λέει: όποιος βγει πρέπει να κοιτάξει το λαό να ανοίξουν οι δουλειές. Σωστό. Σωστό, Μαριλένα. Αλλά θέλω από όλους όμως και τη Μαριλένα τη γνώμη. Δεν με λένε πολύ τα πολιτικά μας εδώ μέσα. Δηλαδή, όταν θα πω εγώ σε λίγο, δεν θα πει πως όταν θα πω πρώτο, την πρώτη τάδε, θα είναι πρώτη. Εγώ ψηφίζω αυτό. Μην μπερδεύουμε αυτό το αγνό γκάλο που κάνουμε. Ούτε καρφώνεστε κανείς τι είστε. Λοιπόν, είναι κάποιο οικολόγο, η Λεβέντη που είναι. Και βγει 10 καθόλου. Πώς έχω ράμ το παιδί τη γνώμη του. Πάει να πει το θα βάλω Λεβέντης πρώτος, μαλάκας είμαι. Έτσι, μην μπερδεύουμε τι θα ψηφίσει ο καθένας με τη γνώμη μας εδώ. Τι σφιγομετρούμε από τον κόσμο. Εμείς δεν πέφτουμε ποτέ έξω, παιδιά. Ό,τι έχουμε κάνει και πολιτικά την άλλη φορά πήγαμε πολύ κοντά. Είμαστε. Ραμ. Και εσείς, Βασούλα. Λοιπόν, και έχουμε τον Αντρέα που λέει: πολλές καλησπέρες και από εμάς, Αντρέα. Θα σας ακούω, αλλά ίσως να μην γράφω. Κάνω δουλίτσα. Εντάξει, okay. Αντρέα. Καλή δουλειά, Αντρέα. Και η Βασούλα λέει καλησπέρα φιλαράκια μου, παρούσα, οκ. Okay. Ωραία, και ο Ράμ. Εσύ δεν ακούς. Και ο Ράμ λέει πάμε Ηλία σε ένα μικρό 81 με διασυρμό του Αντώνη Σαμαρά. Άντε με το καλό το νέο κανάλι. Ναι, έχουμε την ίδια γνώμη περίπου με το Ράμ εγώ. Πάμε σε μια στροφή του λαού. Δεν θα πειράσουμε καθόλου, αλλά θα λέμε γνώμες εδώ πέρα έναν έναν. Θα μου λέτε όπως ο Ράμ τέλεια, μου είπε ΣΥΡΙΖΑ πρώτος. Νέα Δημοκρατία τρίτη. Χρυσή Αυγή δεύτερη. Κουκουέ δεν μου είπες φίλε. Δεν λέει, δεν μου λέτε εδώ πόσο τα 100. Έτσι, με 100 θα λέμε. Όχι, είναι πιο δύσκολο θέλω να πείτε. Εγώ θα βάζα, εγώ θα πω ακόμη τη γνώμη μου ακόμη και με ποσοστά. Και όσο πέσουμε έξω, πέσαμε. Θα πει αυτό. Δεν πιάνουμε. Δεν είναι και τίποτα λες και κάποιον τον σταυρώνουμε. Όχι, βέβαια. Έτσι. Ναι. Με σκύβεις πολύ. Γιατί. Γενικά στη ζωή. Μπα. Κάποιες φορές αρέσει. Εντάξει, όταν είναι κάτι και λες, ξέρω εγώ, πάρε από εκεί, έχει πέσει κάτι κάτω. Λοιπόν. Για να τα γράφεις πιο καλά, γι' αυτό το δώσω αυτό. Έχω εδώ, ωραία. Για να πάμε λοιπόν τώρα, παιδιά, να πάμε σε σχολιάκια διάφορα και μετά θα πάμε στα πολιτικά. Η Βασούλα λέει να σας πω τα προγνωστικά μου, βεβαίως. Ναι, ναι, περιμένω, Βάσο μου. Έλα. Γράψε δίπλα. Βάσο. Βάσο. Βασούλα, πάμε. Χωρίς φόβο και πάθος, παιδιά. Δεν θα πει αυτό να ακούσω εγώ να μου λέει Νέα Δημοκρατία, η Βάσο πάνε πει ότι είναι Νέα Δημοκρατία. Αν πω εγώ πρώτο το, σας είπα ξανά παράδειγμα του Κουκουέ, πάει να πει ότι εγώ είμαι Κουκουέ, αφού αυτό πιστεύω ότι θα βγει και όχι τι ψηφίζω. Δεν σου μιλάω τι ψηφίζεις εσύ. Δεν με ενδιαφέρει αυτό. Όχι τη Βάσο, ενώ τον καθένα. Για να πει η Βάσο, λοιπόν. Και... Αν και εγώ συνεχίζω να πιστεύω, ρε παιδιά. Ναι. Ότι δεν ψηφίζουν. Όλα είναι δρομολογημένα.
Εντάξει, το έχουμε πει αυτό και το έχουμε αφήσει υπονοούμενο. Και ο Θεός βοηθός θα το καταλάβουμε τη Δευτέρα. Την Κυριακή το βράδυ το καταλάβουμε. Αν έχουμε τα αποτελέσματα από τις 6 το απόγευμα και 7 και είναι πια με στάμπιλα να μην κουνιέται τίποτα. Και αν δούμε και τρελά πράγματα που έχουμε κάνει το κάλυπτο στους δικούς μας ανθρώπους και ξέρουμε πού πάει περίπου η κατάσταση. Και βλέπουμε ξαφνικά ότι έχουν ανατραπεί τα πάντα και γίνεται της πουτάνας μέσα και τρελαθούμε. Εντάξει. Έτσι. Περιμένουν 7-8 κόμματα μέσα, υποτίθεται λένε, κάλυπτε. Τσίπρας πρώτος. Ναι. Περίμενε. Γράψει ο Κίμα Ρίγκλ. Ποια είναι η Μαριλένα? Η Μαριλένα γράφει τώρα. Α, η Μαριλένα, μαγιά, μπράβο, Μαριλένα. Μαριλένα. Πρώτος Τσίπρας. Τσίπρας. Δεύτερη Νέα Δημοκρατία. Δεύτερη. Νέα Δημοκρατία η Μαριλένα. Άλλο. Κουκουέ, Χρυσή Αυγή και τέτοια που είναι τα κοντινά στο δεύτερο. Αυτό, γι' αυτό το βάζω και τα λέω έτσι, έτσι. Α, λέτε έτσι μόνο Τσίπρα, Νέα Δημοκρατία λέει η Μαριλένα. Εντάξει, όποιος θέλει προβλέπει ό,τι θέλει. Άλλος μπορεί να πει κουκουέ, ξέρω εγώ, και να πει ακόμη και ποσοστό. Ό,τι θέλει ο καθένας. Εντάξει. Ό,τι θέλει ο λαός, εδώ είναι. Τελικά το Αμέρικα κέρδισε γεωστρατηγικά. Τελικά το Αμέρικα κέρδισε γεωστρατηγικά. Έτσι λες, ε. Ράμ, δεν ξέρω τι εννοείς τώρα σε αυτό. Θα το δούμε, φίλε. Η άλλη μετά, λέει η Μαριλένα. Α, η άλλη μετά, σωστό. Η Βασούλα πει να ξεκινήσει. Είπε η Βασούλα να σας πω τα πολιτικά μου. Βασούλα. Γι' αυτό. Ωραία. Εντάξει, Μαριλένα. Ωραία. Τα κρατάμε εδώ γραμμένα και σας τα θυμίσουμε τη Δευτέρα. Έτσι στην εκπομπή θα κάνουμε πανηγυρική χαβαλέ. Και μου αρέσει πάρα πολύ. Ποιο, ναι. Μα πάρα πολύ όμως. Λοιπόν, αυτό ήταν εκεί πέρα. Κατάλαβες τώρα που είπα που... Κατάλαβα. Okay. Αλλά θα προτιμούσα πριν αυτό και μετά το υπόλοιπο. Και αυτό είναι καλό. Θα ήταν πολύ καλύτερο. Και αυτό είναι καλό. Γιατί το βάζεις σε δεύτερη πιτά... μοίρα εκείνο. Αλλά ναι, αλλά να ξέρεις ένα πράγμα οπτικά. Το πάω μακριά από αυτό. Και το πω κοντά σου, ουδέτερο μέρος εκεί. Αν πας εκεί, χάνεται εκείνο με εκείνο. Εσύ ξέρεις. Ενώ εδώ τι είναι. Κατάλαβες, είναι πονηρό. Λοιπόν, για πάμε, τι έγινε Μαριλένα, ποιος κόλλησε, βάσου που είσαι που λες. Έχεις ανοίξει πάρα πολλά ηλία. Κλείστα. Κλείστα, ωραία. Κλείστα όλα και πάμε σε αυτά. Λοιπόν, Κοϊνάκι. Ορίστε. Δεν θα επηρεάσεις εσύ ακόμη λίγο αργότερα πίστη. Ποιο μετά, ποιο μετά. Εγώ θα πω τελευταία. Μπα τι είσαι μάγκησα, λέει, θα πεις τελευταία, να έχεις ακούσει όλους τους άλλους. Φυσικά. Άκου λέει τι είσαι μάγκησα. Εδώ πέρα λέω, είσαι δηλαδή η πιο πονηρή από όλους μας. Δεν το ξέρεις. Ράμ, τι να δούμε. Τι να δούμε βρε Ηλία, τι κάνει νιάου νιάου στα κεραμίδια, η ιστορία επαναλαμβάνεται. Σε αυτό που είπε ο Ράμ, στήλ 81 δηλαδή, κάποια αλλαγή να πάρει και ανάσα η ψυχολογία του Έλληνα. Και βέβαια είναι ένα ύφος τώρα για να γίνει, για να γίνουν, που μέχρι τώρα έχετε πει όλοι σας ότι προχωράει και πάει μπροστά, θεωρείτε πώς θα βγει ο Τσίπρας. Εγώ όμως θέλω να πω μια καλή επιτυχία, παιδιά, σε δύο ανθρώπους, σε έναν άνθρωπο που εκτιμώ πάρα πολύ και που ήταν εξάρτητος και κατεβαίνει τώρα με Νέα Δημοκρατία. Είναι στο υπόλοιπο Αττικής. Και είναι ένα καλό παιδί από τη Λευκάδα. Τον εκτιμώ αυτόν τον άνθρωπο. Τον Γιώργο τον Βλάχο. Θέλω να πω την καλή επιτυχία που είναι από τη Λευκάδα. Έτσι, πέρα από τα πολιτικά σας του καθένα, λέω για τον Βλάχο, τον Γιώργο, από την καρδιά μου καλή επιτυχία. Έτσι, ενώ έμαθα χθες ότι κατεβαίνει με τους ανεξάρτητους με τον Καμένο και ο Όμηρος ο Στατιάδης. Με πήρε τηλέφωνο χθες. Και να πω και σε αυτόν καλή επιτυχία. Έτσι, ξεκινώντας από τον συμπατριώτη μου, τον υπουργό πρώην, υπουργό ανάπτυξη πρόσφατα, ένα καλό παιδί, γεωπόνος, έχει κάνει πολλή δουλειά, αυτό τον εκτιμούν προς τα πάνω. Έτσι, στο υπόλοιπο Αττικής και βγαίνει τετραετίες τώρα συνέχεια. Αυτά για τον Γιώργο τον Βλάχο, έτσι που του έχω μια ιδιαίτερη συμπάθεια. Για Νέα Δημοκρατία μιλάω πάντα. Όποιος έχει ρίξει τη Νέα Δημοκρατία και είναι κανένα υπόλοιπο ή κανένα φίλο υπόλοιπο Αττικής, ας του κάνουμε το καλό. Ενώ, να πω, είπαμε και για το... Φέραμε κουβέντα για τον Όμηρο πριν. Και άλλα θα τα πούμε συνέχεια. Και λοιπόν, ο Ανδρέας λέει, λοιπόν, για να συνεχίσω τα έργα μου, πρώτο ΣΥΡΙΖΑ. Ανδρέας, ναι, αλλά λέει και αριθμούς ΣΥΡΙΖΑ. Ψυχρό. Περίμενε, πρώτο ΣΥΡΙΖΑ. Πρώτο ΣΥΡΙΖΑ. Δεύτερη Νέα Δημοκρατία. Η διαφορά τους στο 5 περίπου. Πρώτος. Δεύτερος με μείον 5. Σωστό. Λοιπόν,
Τρίτο Χρυσή Αυγή. Τρίτο Χρυσή Αυγή. Με μια οροφή στο 6. Με μια οροφή στο 6. Ανέβασμα στο 6. Α, ποτάμι ξεχάσαμε, παιδιά, ναι. Ποτάμι. Σπίρω το ποτάμι. Αφού τον έβαλες. Δεν τον είχα βάλει ποτάμι, τίποτα, πουθενά. Τρίτος, λοιπόν, ΣΥΡΙΖΑ. Μια, η διαφορά του στο... Περίμενε. Η διαφορά του στο 5 περίπου. Τρία Χρυσή Αυγή με μια οροφή στο 6. Με το μεγαλύτερο, δηλαδή, στο 6. Ναι. Τέσσερα ποτάμι. Τέταρτο ποτάμι. Τέταρτο ποτάμι στο 5,7. Περίμενε. Τέταρτο ποτάμι. Τέταρτο. Με 5,7. 5 με 7. Μπορεί 5 με 5 ή 7. 5,7. Πέμπτο το κουκουέ. Πέμπτο κουκουέ. Πέμπτο κουκουέ. Έκτο Πασόκ. Έκτο Πασόκ. Ωραία, μου αρέσει ο Ανδρέας. Και έβδομο Ανέλ. Και έβδομο Ανέλ. Μου αρέσει που τα είπε ανεξάρτητη, έτσι. Ανέλ. Έβδομο. Ωραίο. Και ο Ραμ λέει, μου αρέσουν. Κράτα το, αυτό δεν θα είναι διαφορά, θα είναι πανολεθρία. Ωραία. Πάει και αυτό. Ωραίος, θα θυμάμαι τον Ραμ που λέει μεγάλη διαφορά η πρώτη. Βρε, Ηλία μου. Μεγάλη διαφορά η πρώτη. Ο πρώτος. Ξέρετε γιατί δεν τα γράφω. Γιατί. Δηλαδή, άμα θα σου βγουν και άλλα ονόματα, που θα τα γράψεις. Για παίρνει. Εκεί θα δεις τι μαγιά κάνω. Όχι. Να σου πω κάτι, τι πρέπει να κάνεις. Πρέπει αυτά εδώ να τα γράψεις εδώ. Να τραβήξεις τις γραμμές σου, να βάλεις όνομα και από κάτω το κάθε ένα. Το κάνεις λίγο. Πώς το εννοείς. Μια χαρά το έχεις. Πολύ ωραίο. Είδες τι κουφτή είναι οι γυναίκες. Δεν τρέπεσαι. Θα το βάλω έτσι τώρα. Κοίταξε, το βάλω έτσι από μέσα. Εντάξει. Ναι, λοιπόν. Βάλε πρώτα τα κόμματα. ΣΥΡΙΖΑ. Όπως τα έχεις γράψει εδώ τώρα, δηλαδή. ΣΥΡΙΖΑ. Νέα Δημοκρατία. Νέα Δημοκρατία. Χρυσή Αυγή. Χρυσή Αυγή. Κουκουέ. Κουκουέ. Ανεξάρτητη. Ανέλ, γράφει. Ανέλ. Λαός. Λαός. Πασόκ. Πασόκ. Τελεία. Τελεία. Ποτάμι. Ποτάμι. Λεβέντης. Αφού μου είπε Λεβέντης ο... Και σοσιάλ, τι είναι αυτό. Γιώργος. ΓΑΠ. Πώς, δεν ξέρω πώς τους λένε, πώς είναι αυτή η κυβέρνηση. Λοιπόν, βάλε τώρα εδώ πέρα. Πού είναι ο Τουράμ. Τράβα εδώ γραμμή. Ραμ. Ακούμπα πάνω εδώ, που είναι σκληρό. Ραμ. Το βάλω πάνω Ραμ. Πρώτος που είχε πει. Ραμ. Λέγε μου. Ο Ραμ είπε. Πρώτο ΣΥΡΙΖΑ. Πρώτο ΣΥΡΙΖΑ. Τρίτη Νέα Δημοκρατία. Τρίτη Νέα Δημοκρατία. Δεύτερη Χρυσή Αυγή. Δεύτερη Χρυσή Αυγή. Ανέλ έχει βάλει off. Off. Ότι off η Ανέλ δεν βγαίνουν. Τι είναι αυτό. Οκ. Okay. Α, οκ. Okay. Ναι. Μέσα λέει οκ okay, ο Ραμ. Και ο Λάος. Okay. Και ο Καρατζαφέρης λέει μέσα. Και ο Πασόκ, Πασόκ social off. Off. Λεβέντης μέσα. Περίμενε. Social που είναι αυτή, πώς τους λέμε, γαπ, off. Και ο Λεβέντης λέει μέσα. Είναι. Τελεία και ποτάμι δεν μας έχει πει. Δεν μας έχει πει τίποτα. Πάμε τώρα. Δεύτερος ήταν, μας έλαψε ο, μετά το Ραμ ήταν η Μαριλένα. Η Μαριλένα. Πρώτο λέει ΣΥΡΙΖΑ. Δεύτερη Νέα Δημοκρατία. Μαριλένα. Πρώτο ΣΥΡΙΖΑ. Δεύτερη Νέα Δημοκρατία. Ναι. Ωραία. Λοιπόν, τώρα και ήταν πάμε. Ο Ανδρέας. Ο Ανδρέας. Να το διαβάσω από εδώ. Ναι. Πρώτο ΣΥΡΙΖΑ. Πρώτο ΣΥΡΙΖΑ. Δεύτερο Νέα Δημοκρατία. Δεύτερο Νέα Δημοκρατία. Η διαφορά του στο 5. Με διαφορά 5. Τρίτο Χρυσή Αυγή. Τρίτο Χρυσή Αυγή. Με μια οροφή στο 6. Με οροφή 6. Τέταρτο ποτάμι. Τέταρτο. Ποτάμι. Στο 5,7. Ή 5,7 ή 5,7. Ωραία. Πέμπτο κουκουέ. Έκτο Πασόκ. Έκτο Πασόκ. Και έβδομο Ανέλ. Και έβδομο Ανέλ. Πάει και ο Ανδρέας. Λοιπόν, Βασούλα. Πάμε στη Βασούλα τώρα. Εκεί πέρα είναι αυτά. Α, ο Ραμ λέει μέσα θα είναι ο καμένος με 5%. Ανέλ. Και μέσα και το ποτάμι. Οκ. Okay. Οκ στο Ραμ. 5% και λέει και στο ποτάμι ο... Ναι, μέσα και το ποτάμι. Ο okay. Ραμ. Ο Ραμ. Και πάμε τώρα στη Βασούλα. Πάμε στη Βασούλα. ΣΥΡΙΖΑ 31-32%. Βασούλα, περίμενε. ΣΥΡΙΖΑ, πρώτος δηλαδή. 31-32. Συγγνώμη. Νέα Δημοκρατία 25-26.
Δεύτερη. Χρυσή Αυγή 5,6. 5-6%. Τρίτη δηλαδή. Όχι, ναι. Όχι. 5-6. Δεν ξέρουμε πόση ότι μπορεί να... Τρίτη την έχει βάλει. Τρίτη την έχει βάλει. Ναι. Πάμε. Ποτάμι 4-6. Περίμενε. Ποτάμι. 4-6. Ανέλ 3-4. Ανέλ 3-4. Πασόκ 4-5. Πασόκ 4-5. Λαός 1-2. Λαός 1-2, άρα δεν βγαίνει. Ναι, ναι. Παπανδρέου λέει 2-2,5. ΓΑΠ 2-2,5. Δεν βγαίνει αυτό. Δημάρ 1-1,5. Δημάρ που είναι, με ποιον είναι. Α, Δημάρ, οχ, 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 Δημάρ αυτός ο... ο κομικός τύπος. Δημάρ πόσο? 1-1,5. Και ΚΚΕ. Και ΚΚΕ. 5-5,5. Πάει και Βασούλα. Έξω μπαίνει. Έξω βγαίνει. Έξω ποιον θέλει. Ο Τζέφρι. Ποιος ναι, μέσα και το ΚΚΕ. Ο Ραμ λέει. Όχι, μέσα θα είναι ο καμένος με 5. Έξω ο έξω μπαίνει. Βγαίνει. Τζέφρι. Μέσα. Έξω ο Τζέφρι. Έξω μπαίνει. Ξάθω, τι θα πει αυτό, μπαίνει. Ο Βενιζέλος είναι έτσι, έξω. Δεν το καταλαβαίνω, αλλά μέσα όλοι αυτοί λέω, εγώ και έξω αυτά τα πίθανα άτομα. Α, ναι, άλλο αυτό. Εγώ λέω τώρα πώς λες και κάτι από αυτά. Δεν έχει κάποιον ωραία. Άλλον εδώ. Όχι, δεν έχω. Και προχωράμε, ωραία παιδιά, λέτε τη γνώμη σας. Δεν επηρεάζουμε καθόλου και στο κάτω-κάτω καθένα λέει διαφορετική γνώμη και τι από ό,τι που ακούει και όχι τι πιστεύει. Ξαναλέμε. Να ρωτήσουμε τώρα την Ηλία. Τον Ηλία. Τη μικρούλα, την Ηλία. Δημήλια, έλα να μας πιστεύσει τα προεκλογικά κουρδιστικά. Δημήλια. ΣΥΡΙΖΑ, πόσο. Χαμογελάει. Πολύ γέλη. Νέα Δημοκρατία. Νέα Δημοκρατία. Παιδιά μου τζόνι. Νέα Δημοκρατία. Μου τζόνι. Λιμάμ λέει. Λοιπόν, να προχωρήσουμε. Χρυσή Αυγή. Γελάει και σε αυτόν. Γέλασε. ΣΥΡΙΖΑ Χρυσή Αυγή. Άκου γέλιο. Άκου γέλιο. Κωμικό είναι. Να θυμόμαστε τι που έκανε το παιδί. Γέλιο μόλις άκουσε ΣΥΡΙΖΑ. Πολύ. Μετά άκουσε η Νέα Δημοκρατία. Έμεινε δεύτερα. Έκανε έτσι κατά σύμφωση. Εντάξει. Μετά έκανε με γέλιο με Μόλις τα ρώταγα για το Γιωργάκη. Γιωργάκη, γιατί πας λοιπόν, πάμε για να διαβάσουμε, για να έξω, μέσα ο, ναι, όλο το Πασόκ έξω, μέσα ο. Ο Σταύρος. Ποιος Σταύρος. Σταυρό, Σταύρος. Δεν το καταλαβαίνω αυτό. Δεν το ξέρω τι είναι, ναι, το Σταύρος δεν ξέρω. Άρα, παιδιά, ωραία. Τα κρατάμε έτσι μέχρι τώρα, εδώ έχουμε λοιπόν από Ραμ, από Μαριλένα, από Αντρέα, από Βασούλα. Τα λέμε χωρίς να σε επηρεάζει. Γράψε το πριν θέλει και κάνουμε μία ακόμη σου παρακαλώ διευκρίνηση τώρα που πιάσουμε διάφορα κουβεντούλες και πάλι να το πάμε στα πώς γράφουμε εννοείς. Πες μου άλλη μια φορά σου παρακαλώ πώς γράφουμε για τους καινούριους. Κάτω από το chat που έχουν γράψει τα παιδιά έχει μία λευκή μπάρα. Μάλιστα. Πατάνε εκεί μία τελεία, έναν αριθμό, οτιδήποτε. Και πατάνε το say. Εντάξει. Ναι, ναι. Λοιπόν, θα τους βγάλει ένα παράθυρο στο οποίο θα του ζητάει πάνω-πάνω αριστερά ένα nickname. Ναι. Βάζουν ό,τι θέλουν, αλλά να είναι γραμμένο στα λατινικά. Μάλιστα. Και πατάνε κάτω, έχει αριστερά cancel. Μπράβο. Και δεξιά save. Ωραία. Πατάνε το πράσινο που λέει save και βγαίνει αυτό που έχουν γράψει. Διευκρινίσαμε, παιδιά. Πάρα πολύ ωραία. Το λέμε κάποιες μέρες και τι, το λέμε τα βράδια, παιδιά, για ένα λόγο. Είναι καινούργιοι, μπαίνουν συνέχεια καινούργιοι. Δεν θα πει αυτό που δεν είναι άλλο, αλλά το ξέρουν οι γνωστοί μας και λέει τώρα τι μας το λέει. Έτσι. Δεν βάζει σήμερα διαφημιστικά. Ναι, να πάμε γιατί είναι η ώρα ακριβώς τώρα. Μα πού θα βάζαμε. Θα έβαζα τώρα ακριβώς τα πρώτα μας ένα-δύο μονάδες κάθε σήμερα. Μόνο δύο. Και γυρνάμε αμέσως εδώ, παιδιά. Πάμε. Από το 1960 η ψαροταβέρνα Μπότσαρης συνεχίζει την οικογενειακή παράδοση. Ανακαινισμένο με δυνατά πιάτα, με ψάρια από το δικό του καίκι, με ποικιλίες για τους μερακλείδες του ούζου, αλλά και από μπριζόλες και σουβλάκια μέχρι λουκουμάδες με μέλι για κέρασμα.
Μπότσαρη στο Μικρολίμανο. Θέα, απόλαυση, καλό φαγητό και βέβαια χαμηλές τιμές. Τσάκος, διαχρονικό μαγαζί πάνω στη θάλασσα. Ανακαινισμένο, χαμηλές τιμές. Τσάκος, μένει ο Άσης. Καλό φαγητό, γρήγορο σέρβις, πολύ φθηνές τιμές. Επισκεπτείτε τον αντιδιαπτώνα. Τσάκος, διαχρονικό μαγαζί πάνω στη... Body Move. Η δύναμη στο ελληνικό ρούχο. Body Move. Το δικό σου ιδιαίτερο ρούχο. Body Move. Ωραία. Πάρα πολύ ωραία, παιδιά. Ελάχιστο χρόνο. Για να μην μας χάνετε πολύ, έτσι θα το κάνουμε και όχι κάποια στιγμή που βάζαμε έτσι. Σε ένα στυλ τέτοιο ρυθμό θα πάμε και θα κάνουμε α, τα. Α, θα έρθει ο συνάδελφος του ποταμού, μάλλον. Α, ναι, εννοείται. Α, ναι, μωρέ. Σφοδωράκης, ναι. Ναι, ναι, το Σφοδωράκης, ναι. Και. Όχι, μέσα θα είναι ο καμένος, το είπαμε. Ναι, μέσα και το ποτάμι. Σωστά. Mm-hmm. Έξω, βέβαια. Και μέσα. Κουκουέ. Έτσι το είπαμε αυτά. Με όλο αυτό λέω και έξω. Α, τα μαπούλια, απλά σωστά. Εγώ τον ξέρω πιο πολύ με το επίθετο. Γι' αυτό δεν μου πήγε το μυαλό. Όλο το Πασόκ λέει ο Ράμ έξω. Και, αχ, κλαίει, τον Μπένι δείξατε. λέει ο Ανδρέας δείχνοντας. Λοιπόν, τι δεν ξέρει η Σιλία και Δήμητρα, ποιος είναι αρχηγός του ποταμιού. Α, γι' αυτό το βαριστάρω. Ναι. Τώρα το... Ωραία. Πάρα πολύ καλά. Λοιπόν, για να πούμε, να πούμε τώρα, έχω το φίλο μου τον Δημήτρη, δεν μπορεί να γράψει με την πίτσα αλπίνα. Γιατί δεν μπορεί να γράψει. Δεν μπορεί να γράψει. Και σήμερα έπρεπε να μου το έλεγες, αν είχε εκεί πέρα τέτοιο. Ναι, να το... Να το φτιάχνα ναι. Κατευθείαν. Ναι, 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 που δεν μπορεί να γράψει, ίσως να είναι ναι. Ή γράφει, λέει, και δεν έρχονται, ξέρετε, γιατί φαίνεται πως κάτι άλλο πατιέται, έτσι. Mm. Δεν πειράζει, εντάξει, τώρα αυτό είναι απλώς να το καθεντούμε σε λίγο. Πίτσα Αλπίνα, ένα μεγάλο όνομα, εκεί σε όλες τις περιοχές, προς τα μέρη από Βίλα Σέντερ, Νίκια, Αφιάλη, όλα εκείνα προς το πειρά, έτσι. Λοιπόν, και όχι μόνο βέβαια, αλλά ενώ όπως και το delivery γίνεται μέχρι ένα... Με κάποια χιλιόμετρα, δεν μπορεί να πήξω από την Κηφισιά κάποιος να πάρει και να πάει έτσι. Λοιπόν, για έρχομαστε τώρα, παιδιά. Ακούστε, την Κυριακή το βράδυ θα έχουμε πάρα πολλές εκπλήξεις. Απλώς ο καθένας από αυτούς πιστεύει πως είναι... έχει κάνει την επιτυχία. Και επειδή κάποιοι θεωρούσαν δεδομένο το λαό, θα πάθουν ψυχρολουσία την Κυριακή. Αν όμως δεν δω και εδώ σαν να μην συνέβη τίποτα, δεν θα ξαναμιλάμε για τίποτα, ούτε για εκλογές. Τα μηνύματα θέλω να τα παίρνετε όπως θα κάνω σχόλιο και είστε αρκετά, είστε τόσο έξυπνοι που αν μου λέει κάποιος εμένα αυτό το σχόλιο, θα καταλάβαινα τι εννοεί χωρίς να μου κάνει. Κάνε... παράφραση ή μετάφραση. Έτσι. Δεν μιλάω ξένα, ελληνικά μιλάω. Αν δούμε και είναι δεδομένα παρελθόντος παντού, δεν ξέρω τίποτα. Νομίζω πως θα αναρωτιέται ο καθένας σε αυτό που είπε η Ινά και πριν και που και εγώ το έχω πετάξει τρεις φορές και το λέω. Μακάρι πως ψηφίζουμε και τι γίνεται. Εντάξει, γιατί όλα φέρνουν μία ευθύνη στα λόγια που λέμε. Με είναι γραμμένα. Και δεν μπορείς να λες κάτι όταν έχεις μόνο μία διέστηση. Εντάξει, μπορεί να είστε εσείς από εκεί για να γράφετε και να μην μπορεί να σας βρει και κανείς. Και να λέω μία σε εκπομπή και να μου λένε μετά από καιρό, Κακλαμάνη, την ώρα που έλεγες, παράδειγμα λέω τώρα, δεν ψηφίζουμε πια, τι εννοούσες. Εξήγησέ μας. Έτσι, παιδιά. Και αυτό, λοιπόν... Για και ο Ράμ μας λέει, λογικά ο πολίτης πρέπει έτσι. Να τιμωρήσει σκληρά τους ψεύτες, έτσι προς γνώσεις και συμμόρφωση. Σωστό, Ράμ, αυτό που λες, αλλά αυτό, δεν θα το τηρήσουμε. Αυτό λέει η λογική. Είναι κάτι μυαλά που είναι εκεί. Όποιος έχει φάει κάτι, όποιος είναι αποψιλοβολεμένος και ασγκαρίζει,
Όποιος γκαρίζει για τα μάτια του κόσμου και δεν έχει συνείδηση το τι συμβαίνει, οποιοδήποτε που ήταν βολεμένος επί χρόνια, θα κοιτάει να κρατάει το κατεστημένο στα δεδομένα. Και δεν εννοώ με μία τάση όπου ψηφίστε, όπου αν δεν βγει ο Τσίπρας. Εγώ σας είπα, δεν θα πω ότι ψηφίζω, όσο θα πω τη γνώμη μετά, τι ακούω απ' έξω και πώς ακούσα από τους 100. Και όταν αυτό ανατρέπεται τόσο πολύ που να μην γίνουν διαφορετικά και να είναι όπως είναι η γραφειοκρατία των αυτών που προβλέπουν, πώς το διάλογο, μάντης είναι, τότε εκεί με ανησυχεί. Δεν μπορώ να μιλάω εγώ με αμέριμνους ανθρώπους και μάλλον ανεξάρτητους και στο πνεύμα και να λένε όχι εγώ αυτή τη φορά, και να ακούς μια γνώμη και να λες κάπου εκεί πάνε τελικά τα πράγματα. Και να λες ανατροπή τόσο. Δεν γίνεται να είναι τόσο ανατροπή της κοινωνίας. Έξω παιδιά διαβάζει κανείς. Βλέπει τι λέει ο κόσμος. Δεν το παίζουν όλοι. Άντε να υποκρίνονται και κάποιοι. Γενικά όμως φαίνονται τι συμβαίνει και αν είναι κάποιος απαιτησμένος με αυτούς τους που θέλει να τιμωρήσει πολύ σωστά, όπως λέει ο Ραμ. Ο Ραμ τι λέει λογικά, άνετα είπαμε αυτό, έτσι. Λοιπόν, σήμερα δεν σε βλέπω να φοράς τίποτα. Φορά. Δεν φοράς ούτε σταυρό, ούτε σταυρουδά και τέτοια. Σήμερα είπα να βάλω μόνο τα ρομά. Ήταν ένα τραγούδι ωραίο του... Πες τα παιδί με τα μαλλιά. Είπα, σήμερα είπα να βάλω μόνο το άρωμά μου. Πες μου ένας με μαλλιά μακριά, ένα ωραίος τραγουδιστής. Πώς λέει ένα παιδί, μια κοτσίδωσα σαν με ένα μαλλί στη μέση χωρίστρα, κάτι χρόνια έσκυζε και τον είχαν για τόπο τραγουδιστή. Τι τραγουδιά έλεγε. Κατορία, εντάξει, τραγουδιά. Ελληνικά ή ξένα βασικά. Ελληνικά τραγουδιά, αλλά με ένα μαλλί εδώ κάτω, πώς το λέμε, ένα μαύρο μαλλί, που μας σέρανε κάτι χρόνια. Πολύ ούτε τηλεοράσεις, είναι όμως ειδικών κύκλων μας εμένας, καλή φωνή δεν το σύνταγμα και λέει ένα σταυρουδάκι στο λαιμό σου. Ένα πολύ ωραίο. Ένα σουφλό το σταυρό κάτι τέτοιο. Όχι αυτό το σταυρουδάκι στο λαιμό σου, μάλλον ένα σφουγά. Έχουμε έναν ο οποίο, πώ το λέει ένα παιδί, μαύρα μαλλιά μου, όλη σαν γυναίκα. Δεν το λέω λίγο σαν γυναίκα ηρωνικά τίποτα. Εννοώ ωραία φωνή. Δεν ξέρω τώρα ποιον λες, δεν μου πάει το μυαλό. Τώρα είναι θα το θυμηθεί κάποιος, ναι. Γύρω στα 40 τώρα είναι ένα παιδάρι έτσι με ένα μαλλί που λέμε ωραία φωνή ο άτομος αυτός. Μαύρο μαλλί, λίγο με λαμψός. Λοιπόν, τέλος πάντων, και ο Ραμ λέει, ο Ραμ, δεν μπορεί η Ηλία μια φατριά να πίνει το αίμα σωστό του κόσμου, σωστό. 40 χρόνια και τα βοθρο... Τι λέει, Λένα του Μπεκί. Γιατί τρώνε με χρυσά κουτά. Σωστό, ναι. Σωστό. Και έχουμε τον Δημήτρη που λέει καλησπέρα από μένα σε όλους. Καλά είμαι εσείς. Καλησπέρα σωστό. Δημήτρη και από εμάς. Καλά είμαστε και εμείς. Γεια σου Δημήτρη, θα μας πεις και στη γνώμη σου τώρα σε λίγο στα αυτά τις προγνωστικά που λένε. Γιατί εσύ είσαι πήγε από άλλα μέρη της Ελλάδας. Και είναι καλό τι ακούς γύρω και με αυτό είσαι πάθος. Και τι λένε τα κανάλια. Μην ψαχτείτε στα κανάλια και κάνετε κανένα στοίχο και μου λέτε από αυτά και πέφτει έξω. Δεν πιστεύετε κάποιου δημοσιογράφου που λένε αυτό και αυτό. Αυτά είναι, το μετατρέπουν και ρωτάνε ποιο πρωθυπουργό, ποιο τέτοιο. Τα έχω ξαναπεί, μην λέμε τα ίδια. Και... Λοιπόν, Βασούλα. Και η Βασούλα λέει: ο λαό έχει γονατίσει. Ναι. Αν δεν εκμεταλλευτεί αυτή την ευκαιρία, είναι άξιο τη μοίρα του. Μετά δεν δικαιούται να διαμαρτύρεται, αλλά εμεί τη φταίμε. Έτσι είναι. Σωστό. Και παιδιά, οι εκλογέ πειδή είναι λίγο, αξίζει τώρα, μια μέρα είναι αυτή. Μετά τελειώσαμε, θα γελάμε και θα λέμε πόρε πήρε αυτός, πήρε τόσο. Αλλά αξίζει λίγο. Κάτι βράδυ κάνουμε και μια διαφορετική εκπομπή, ας πούμε. Απόψε μπορεί να μην το πάμε πολύ στην εκπομπή, όλη την ώρα της εκπομπής εκλογής, αλλά είναι πολύ σημαντική μέρα, παιδιά. Όταν ψηφίζεις κάποιες μέρες. Και ξέρετε, κάποιοι λαοί είναι έτσι τα πράγματα καλά δοσμένα από το κράτος, που μπορεί να μην είναι τα κράτα φοβερά να τους παρέχουν τα πάντα. Αλλά δεν έχουν δει και αυτό το λαμογέτο φοβερό που τραβάει ο Έλληνας. Σε πολλά πράγματα. Και αυτή την αναξιοκρατία και αυτό το δημόσιο χαβαλέ και αυτά τα... Και όλα αυτά τι γίνεται. Στους ξένους, σε κάποιο κράτη πάνε τυπικά, μια καθημερινή πάνε και ψηφίζουν, γιατί δεν αγωνιούν πολύ. Εμείς εδώ, γδέρνεται ο λαός πάντα ο φτωχός. Δεν την πληρώνει κανένας πλούσιος. Πώς λοιπόν αφού τα λαμόγια κλέβουν. Αφού ρημάζουν τα ταμεία μας,
αφού δεν κάνουν τίποτε που να πάει προς το σωστό. Παρακάνουν τυπικά και κρατάνε μια κοινωνία που άντε μην πεινάσουμε. Δεν όμως και η ικανοποίηση της ζωής, άντε μην πεινάσω, παιδιά. Να γίνει τώρα κάθε άνθρωπο στην αγωνία, τον θα τα βγάλει πέρα. Μην πεινάσω, εκεί φτάσαμε τελικά. Γι' αυτό είναι η Ελλάδα που είναι τη μεγαλύτερη γωνία μαγαζί του κόσμου. Πώς μετά να σε ευχαριστημένο και λες, δεν πειράζει, μην αλλάξει το κατεστημένο. Δεν κατάλαβα. 40 χρόνια βλέπεις, αντί να μας έχουμε στα πλούτια, έρπα μας έχουν όλους. Ποιος έχει πει τον Έλληνα ότι είναι λαμόγιο? Οι αλήτες, οι ξένοι όλοι. Με τα δικά μας τα μαμόδρευτα εδώ, τα παχύδερμα, μαζί τα φάγαμε. Τα φάγανε και την πληρώνει ο λαός τώρα. Και όλες μια οικογένεια και τη βγαίνει η Παναγία να τα φέρει πέρα με το παιδάκι. Και λέει γυναίκα και έχει δύο παιδάκια και στο δεν πληρώθηκα. Δεν έχω να κρατήσω κανένα φράγκο να, δώσω, να πάρω στα παιδιά φαγητό. Να ζητάω στο σπίτι τον οικοκύρη του. Επιτρέπονται αυτά. Και να πει να είμαι ευχαριστημένο με τα λαμόγια που βγαίνουν και λένε αν κάνει να αλλάξει, να φοβάται. Όχι, να τα διαλύσουμε. Δεν το κατάλαβα. Μέσα στην πίεση και μέσα στην αγωνία πάντα και μέσα στην. Με φασιστικό τρόπο στο μυαλό, μη μας αλλάξουν το κατεστημένο των λεφτάδων. Γιατί όπου ξεκινάει όλα και η πλήση εγκεφάλου στα κανάλια. Οι βολεμένοι, κάτι μην κάνουμε καμιά αλλαγή τώρα που τα έχουμε πάρει. Και λέω γενικότερα αλλαγή, παιδιά, μιλάω το ΣΥΡΙΖΑ τώρα. Αλλαγή τρόπου σκέψης του Έλληνα, αλλαγή ζωής, αλλαγή αντίστασης. Αυτό εννοώ εγώ που είναι πιο σημαντικό. Και όχι αν θα έρθει, δεν με νοιάζει εγώ την Κυριακή. Αν ποιο θα είναι με την έννοια το όνομά του αυτού. Με ενδιαφέρει να πάρουν μάθημα αυτοί που πολύ σωστά λέει και ο Ραμ. Και όλοι σας είδω, πιστεύω. Γδαίνει το λαό. Γιατί ρε μαλάκες, τόσα λεφτά που κονομάνε κάποιοι να βγάζουν σε βγάζετε όλη τη ζωή σας μέσα σε μια μέρα ένας με τα έργα τους και να περνάω εγώ να πάω τώρα στο χωριό μου και να πληρώνω τα λαμόγια που ρησιμίτσι ο μου κάνει ριαντήριο. Και έλεγα μπράβο του, από κάτι έργα. Ποια έργα ρε μαλάκες. Λαμόγια που περνάς και παίρνεις 15 ευρώ να περάσει τη γέφυρα αυτή. Φαντάσου ο κοσμάκης εκεί να την περνάει. Τι χιλιάδες, τι εκατομμύρια αυτοκίνητα. Ποιος πια αυτή η γέφυρα, σου φτιάχνω χίλιες γεφάλαιο και εμένα να κάνω τον πονηρό. Ότι είμαι καλός πρωθυπουργός ή υπουργός. Με τα λεφτά τα δικά σου. Με τα λεφτά τα δικά σου το αλνού κουνιέμαι οποιοδήποτε από εσάς. Πας στο δρόμο, ένα κολοδρόμο από την Αθήνα μέχρι την Πάτρα, το πληρώνεις χρυσό. Εκεί. Μία λουρίδα, παιδιά, που πάει προς τα εκεί. Μία λουρίδα, και λέει πώς θα σκοτωθεί κανείς. Αν πάει ένα φορτικό προς τα, δηλαδή, σαν μαλάκας ακολουθάς. Και αυτό το δρόμο στον έφτιαξε τάχο 6 μύτης. Κανένας μαλάκας δεν έφτιαξε. Ο λαός τον φτιάχνει. Τους αλήτες. Μπορεί, συγγνώμη, σας πειράζω τον 6 μύτη, αλλά λέω γιατί είχα πάει στη μάπα τότε ο εξυγχρονιστής που φτιάχνει δρόμους καινούργιους στα διαπιστικά των προεκλογικά αυτονών των ανθρώπων, των γδαρτών του λαού, των πρωθυπουργών, των υπουργών. Τη μαλακία και του φάδαμε μαζί ήταν εξυγχρονίζουμε και φτιάχνουμε την Ελλάδα. Με τι, με αυτό που πληρώνω τώρα 20 χρόνια ή με το αεροδρόμιο μου που είναι ξένο. Και θα έχω συμπάθεια εγώ στον Ήξη Γιώργο, στον Ήξη Βενιζέλο και μέχρι και το Σαμαρά τον παίρνει η μπάλα τώρα με αυτό που έγινε τα τελευταία χρόνια που είχε μια άλλη φιλοσοφία, εγώ πιστεύω, και μπορούσε να κάνει. Τι να κάνει με Βενιζέλου και αυτού. Πώς συμπράττουν αυτοί, όχι κύριε, ξανά εκλογέ. Να συμπράξω για να γδέρνω το λαό. Δεν το κατάλαβα. Πάμε. Διαβάζουμε παρακαλώ πολύ. Λοιπόν, ο Ραμ λέει πως ροκάναλα, αλλά έκανα λάθος και τα σκοντοκάναλα. Σήμερα πήγα σε ένα καφενείο. Ξέρεις, εκεί είναι τα αληθινά γκάλοπ. Έχει κεφάλι ναι, ο Αλέξης. Έτσι είναι, Ραμ. Και το μαστουροπλωστάσιο μας λέει. Καλησπέρα σε όλη την παρέα, όπως και να έχει την Κυριακή ψηφίζουμε. Σωστά. Από τα τελευταία δικαιώματα που έχουμε. Δεν μας έχει μείνει τίποτα άλλο. Η Λία δυστυχώς μας κάνουν εμάς τους νέους μετανάστες. Σωστό. Αυτό είναι το δυστύχημα. Λοιπόν, θα κάνω ξαφνικά τα νεολαία μας από όλα τα μυαλά της Ελλάδος και θα λέω στις μαλακίες του Βενιζέλου τώρα εμείς στηρίζουμε, το Πασόκ στηρίξαμε. Και είδατε ότι είμαστε εμείς στη αυτό προόδου. Κάτι μαλακίες. Και ο Σαμαράς έκανε τα λάθη της ζωής του. Τα λάθη της ζωής του έκανε. Τον πήγαινε αυτόν τον άνθρωπο. Να έχεις τη σύντηση, να έχεις την Τουρκία απέναντι σου και 6% στον τουρίστα και εμείς να έχω εδώ το Μαρένα πέρα το ΦΠΑ 23% πάνω. Τα έχω ότι έγινε μετά 13. Και τον τουρισμό ευνουχίζανε. Όλοι τους. Δεν μας συμφέρουν αυτά παιδιά. Υποτίθεται μας την κάνουν. Μας περιμένουν στη γωνία σε όλα γενικά σαν άνθρωποι να ξέρετε. Όλα παρακολουθούνται αλλά στα τέτοια μας. Έτσι αγωνίζονται οι άνθρωποι, όποιο μετερίζει ο καθένας, για να προοδεύει ο κόσμος, να προοδεύει ο λαός του. Αλλιώς σκατά είμαστε.
Θα φοβηθώ τι, με βάλω φυλακή, με βάλω. Και λοιπόν, ξαφνικά θα είμαι ηθοποιός κατά χόρν, κατά χαζάκι που σημαίνει φως, και εγώ να είμαστε εδώ μαλακιά, λέει μαλακίες, για τον κακομοίρη το Βενιζέλο, έκανε ό,τι μπορούσε. Και να μου λέει το λαμόγιο, με τον Παπαντρέου, πρέπει να χτίσουμε την Ελλάδα, εμείς τη στηρίξαμε. Τέτοια υποκρισία δεν μπορώ να το πιστέψω. Γι' αυτό και τα έχω βάλει, πρέπει και το μπούς τόσο πολύ να του Πασόκ. Ναι, ρε, γιατί ήταν μεγαλύτερη υποκρισία. Σας είπα, καθόμαστε τρεις και λέμε ένας φασίστας δεξιός. Εγώ σου λέω φασίστας. Και δεν σου λέω δεξιός με την Νέα Δημοκρατία ή οτιδήποτε που θεωρείται στην Ελλάδα την μπορεί να είναι δεξιά. Δεν σου λέω μια χρυσή αυγή, δεν σου λέω τίποτα. Κύριε, εγώ θα σου πατήσω. Και λέει και ο σοσιαλιστής, πα, εμείς θα μοιραστούμε τα τρία. Και σε κλαίμε τώρα ο σοσιαλιστής. Ποιο θα πει ο κουφάλα. Θα πω κουφάλα τον καπιταλίστα που σου είπε, κύριε, να σου πω κάτι. Εγώ θα ενδιαφερθώ για αυτά. Όχι, το λαμόγιο με παρέσει, λέει, θα με πειράξει. Γι' αυτό με πειράζει ο σοσιαλισμός. Του κόλλου. Που εκπέμπουν αυτοί οι ψεύτος σοσιαλιστές. Και που, τι είναι, πονάω το ότι διαψεύσαν και τα οράματα του κόσμου. Δεν έχει όραμα ο λαός τώρα πια, σου λέει, πω από λίγη, πω από αφού είδα τι μου έκανε το Βενιζέλος, είδα τι μου έκανε ο Σιμίτς, είδα τι μου έκανε τα πήραν όλα, είδα τι με το χρηματιστήριο, είδα τι με τα χωράφια τα λούτα που λέγε, έλεγε ο Πρωθυπουργός, ποντάρισε το χρηματιστήριο και σου μαζεύαν τα λεφτά και έμεινε φτωχός. Δεν το κατάλαβα. Λοιπόν, πάμε λίγο και διαβάζουμε. Λοιπόν, ο Δημήτρης λέει, θα πω αυτοί που είπαν τους ξέρουν πλέον, οπότε πιστεύω θα φύγουν, εγώ ένα μικρό θα ψηφίσω. Ένα. Μικρό. Σωστό. Και η Γιάννα λέει: ο Λαοπλάνος μέχρι στον Ειρηναίο πήγε και προσκύνησε. Να σου πω, ρε Γιάννα, δεν το λέω ότι να κάνω τάχα και δεν με νοιάζει που λες Λαοπλάνο. Εδώ πέρα κάνουμε κομπή. Δεν κάνουμε μαλακίες να μην φημώσουμε ένα στον άλλον. Μαγκιάσε να πει εδώ που θέλει το καθένα. Ότι στον Ειρηναίο ποιο πήγε, παιδιά. Είμαι λίγο αδιάβαστο σε αυτό και βοήθησε με ειλικρινά. Ποιο πήγε. Δεν ξέρω, ποιον εννοεί. Το εννοώ, ξέρεις. Πες μου. Για να δω. Το Λαοπλάνο είναι θέμα, τον λες έτσι, δεν με νοιάζει ποιος είναι. Με ενδιαφέρει στον Ειρηναίο ποιος είναι, η κυρία Βασούλα. Κύριε Βασούλα, εκεί μας καταντήσανε η Ηλία μου. Το μοναδικό μας όνειρο ναι, να είναι να μην πεινάσουμε τα παιδιά μας. Ποια ζωή τα περιμένει, πού είναι τα δικά τους όνειρα, χάνεται η ζωή τους, χάνονται τα νιάτα τους. Μα να μου λένε, μου κάνουν έργα, ρε Βάσο. Και εγώ να πληρώνω αυτά τα έργα, μου κάναν τα λαμόγια εδώ και 20 χρόνια. Δεν μπορώ να το πιστέψω, παιδιά. Και όταν το σημείτε εξυγχρονιστή με ένα απέροχο, αγέροχο ύφο και έλεγα, λε να είναι μεγάλο πολιτικό. Λέει, πού στείλε, δεν μου πάει καλά, αλλά δεν θα με πείσουν τα λαμόγια. Δεν με έπεισαν ποτέ, δεν του ψήφισα ποτέ. Αλλά τι, έλεγα μέσα μου, ρε, είναι παραμύθι. Και λάνσα όλη η Ελλάδα και όλα τα κάνει τον εξυγχρονιστή. Και τελικά απεδείχθη τι ήταν ο εξημήτη. Αυτοί είναι οι πατριώτε, αυτοί είναι οι πρωθυπουργοί μα. Αυτοί είναι τα μεγάλα έργα που κάνανε. Με του λαού το τον πόνο. Με το αγρό του περνάει να περάσει απέναντι το ρίο αντίριο του Κακομοίρη και πάει το τρακτέρ του και το πληρώνει ακόμη την κολογέφυρα. Έτσι φτιάχνω κι εγώ. Πάρε ένα καλό νοικοκύρι, νοικοκυρά, λαό τελείως, βάλ τον εκεί πέρα και να το βάλεις υπεύθυνση κάθε θέση να σου κάνει δουλειά τότε. Ποιο μάγκας θα είναι. Τα λαμόγια. Για πάμε, παιδιά. Και έχουμε τον Ραμπ που λέει: α, Ηλία, δεν είμαι τίποτα, γι' αυτό μπορώ να βλέπω τα καλά και τα στραβά από το κάθε ένα. Σωστό. Ο Ντένις, καλησπέρα. Γεια σου, Δημήτρη. Περιμένω και από εσάς τώρα, Γιάννα, Τζένι, Δημήτρη. Θέλω από τις προβλέψεις σας. Τα γράψετε πιο πάνω, τα βλέπετε τον όνομα. Πάμε. Λοιπόν, και ο Ραμπ, ο Έλληνας μεταξύ του ψεύτη και έναν που κοιτάζει. Κοιτάζει. Αλλά έναν αναγνωρίζει. Όχι, αλλά ένα να γνωρίζετε. Όχι, ο ένας λέει είναι μεταξύ του ψεύτη και ενός πουτάζει. Ναι. Αλλά ένα είναι να γνωρίσετε ότι το μνημόνιο δεν θα φύγει. Καλά, Ηλία, ο Σαματάς ήταν απλά. Σαματάς λέει. Σαμαράς. Σαμαράς, το διορθώνει από κάτω. Ήταν απλά άθεος δύο και χρόνια. Κατάλαβα. Δηλαδή, γιατί να μην λέμε την αλήθεια σε αυτά που συμβαίνουν. Εγώ δεν θέλω να ψηφίσετε την Κυριακή να μην ψηφίσει Σαμαρά, ποιος πιστεύει Σαμαρά. Αλλά μου τη σπάει που μας δουλεύουν, ναι, με υποτιμάνε. Δεν μπορώ να με υποτιμάς. Δεν μπορώ εγώ να ζω τα μαγαζιά και να είναι το ΦΠΑ και να έχει την Τουρκία απέναντι με 6% και μας γαμάει, να έχει φοβερή, πώς το λέμε, τουρισμό. Και εδώ εμείς, δηλαδή, άκου παιδιά, το κάνουμε άθρο στην Ελλάδα που ήρθαν ακόμη, λέει, 1 εκατομμύριο, 3 εκατομμύρια στην Ελλάδα. Στην Ελλάδα έπρεπε να πατώσε. Έπρεπε να ζούμε μόνο με τον τουρισμό. Τι μου το λέτε για προσόν ότι ήρθα στην Ελλάδα φέτος, αφού όλος ο κόσμος, όπου και να πάρει, το πιο τη Ουγγάδια, θα πούνε πολιτισμός, Ελλάδα, Περικλής, Σοκράτης, φιλοσοφία, Ιπποκράτης, ιατρική, Δημόκριτος, διάστημα, όλα είναι Ελλάδα. Και μόνο έχουν έρθει άνθρωποι εδώ και σου βλέπεις την άλλη τουρίστρια
που εμείς είμαστε οι δικές μας και οι δικοί μας, είμαστε κι άσχετοι. Γιατί εδώ λέει γεννήθηκε αυτό χαίρομαι. Λέει ο άλλος ο ξένος περπατάω εκεί περπάτησε ο Πλάτωνας και ο Σωκράτης. Αφού είναι μορφή, αφού είναι, έχουμε αυτό. Λοιπόν, πέρα από τη θάλασσα το φοβερό πράγμα αυτό, φοβερό. Θάλασσα απέραντη που άλλοι πάνε στα ποτάμια πάνω στη Γερμανία. Κάτι λιμνούλες βρώμικες και μπαίνουν μέσα και κάνουν. Και μου τόζει για προσόν ότι έφερε κι άλλο τουρισμό στην Ελλάδα. Έρπε να λες πνίγηκε η Ελλάδα. Δεν προλαβαίνει να έρχεται καραβά απ' έξω και τέτοιο. Βουλιάζουν τα νησιά και να λέω ναι έτσι πρέπει να γίνει. Εμείς έχουμε μαγιά επειδή έρχονται τουρίστες. Να μας τρελάνετε. Λοιπόν, πάμε. Και για να λέει, πάντως βλέπω όλα τα κανάλια που πολλοί Αλέξοι παίζουν. Πού το βλέπεις. Ναι, ναι. Έχει δίκιο η Γιάννα, μέχρι και εδώ που μου είπες τότε. Ναι. Είχα προσέξει τις προηγούμενες εκλογές πάντως. Εγώ έβλεπα Τσίπρα ξαφνικά εδώ στο κανάλι και έλεγα, καλά ρε, πως εμείς δεν είχαμε βάλει. Εχθές μου βγαίνει εμένα. Για μένα μου βγαίνει ακόμη και από προηγούμενες εκλογές, τις ευρωεκλογές. Κατάλαβα έτσι που βλέπεις και ένα. Τι παίζεται και από γενικότερα από το εξωτερικό. Έχει δίκιο αυτό που λέει Γιάννα και το λέμε κι άλλοι βέβαια. Πάμε, Δημήτρη. Και ο Δημήτρης λέει: όπως σε κάθε εκλογές, έτσι και σήμερα, λίγα λεπτά πριν τις 12, θα βάλουν όλες τις πολιτικές διαφημίσεις. Σωστό. Και πρέπει να προσέξουμε, ξέρετε, μετά τις 12 δεν μπορεί να κάνει σχόλιο. Μετά τις 12, παιδιά, δεν κάνει καμία πρόβληση. Δεν ξέρω αν το ξέρετε αυτό. Έτσι απαγορεύεται, νομίζω. Λοιπόν, οι αυτοκτονίες. Οι αυτοκτονίες, τόσες ψυχές που χάθηκαν. Τελευταία περίπτωση ο ειδοποιός Γιώργος Κώστας. Γιώργος Κώστας, που αυτοκτόνησε λόγω χρεών, τον ήξερε Ηλία. Γιώργος Κώστας. Όχι, δεν το ξέρω αυτό, Βάσο. Το ποιος. Πότε έγινε αυτό. Δεν το ξέρω ούτε πώς έγινε το περιστατικό, αλλά ούτε και τον ηθοποιό αυτόν. Και δεν το λέω υποτιμητικά. Μπορεί το παιδί να έχει παίξει και σεριαλάρες ή να είναι ένα όνομα, γιατί έχουν μια τυχεία παιδιά τα παιδιά αυτά. Για μην νομίζω ότι βάζω τον εαυτό. Αν κυκλοφορήσουν έξω. Ένας ηθοποιός παιδιά δεκαετίας του 60 ταινίες, το γνωρίζετε πιο εύκολα, με ηθοποιό που έχει παίξει 10 σύριαλ τελευταία χρόνια. Προσέξτε αυτό που σας λέω, τι είναι ο καλλιτεχνικός χώρος. Μπορεί να κυκλοφορήσει ένας άνθρωπος που έκανε, να κυκλοφορήσει τώρα στους δρόμους. Προσέξτε, μην έχει κάνει καθόλου σύριαλ. Καλά, δεν μιλάμε για θεός χωρίς να σπείρω καλογύρω, έναν να πούμε πιο μέτρο ηθοποιό. Mm-hmm. Ποιον ηθοποιό λιγότερος ρόλος. Θα έλεγε, ρε εσύ αυτός παίζει. Ήτανε τόσο καθοριστικές οι ταινίες αυτές που πάταγε στο μυαλό του ανθρώπου και λόγω των έργων της ανθρωπιάς. Υπάρχουν σίριαλ που λένε, α, ναι, ναι, ρε εσύ κάπου έπαιζε εκεί. Και ας ήταν πρωταγωνιστές. Και μη σας φαίνεται καθόλου. Γι' αυτό λοιπόν και το παιδί αυτό δεν το λέω να τον υποτιμήσω. Θεός χωρέστε να. Αυτοκτόνησε ποτέ, δεν το ξέρω. Πάμε στη Γιάννη. Βασούλα, λόγω χρεών ήταν σίγουρα. Είχε και πολλά ψυχολογικά αυτός και μου άρεσε πολύ σεμνός άνθρωπος, πολύ κρίμα. Ποιος ήταν αυτός, ρε Γιώργος Κώστας. Ρε παιδιά που είχε παίξει κάπου, να μου το θυμίσετε λίγο όπως τον ξέρω πολύ. Ας μας στείλει κάποιος ένα link εκεί πέρα να τον δεις. Θα μπορέσουμε να το δούμε. Δεν θα τον δούμε, όλοι θα τον δεις εσύ. Εδώ. Ναι. Θα μπορέσω. Μήπως δεν μπορώ να πάμε σε link από εδώ, μην βγούμε. Δεν θα βγει στην εκπομπή. Κατάλαβα, δεν θα το παίξουμε αυτό, ναι. Έτσι, και άφησε λόγω χρεών. Λόγω χρεών. Ορίστε. Και τι, 6.000 λένε παιδιά επίσημα. 8-10.000. Γιάννα, τα προγνωστικά σου. Δημήτρη, τα προγνωστικά ναι. σου. Αν θέλετε, μη σας απασχολεί παιδιά που θα πείτε κάτι άλλο. Μπορεί κάποιος άσχετα να πιστεύει. Άσχετα με το τι θα ψηφίσετε. Όχι. Τη γνώμη σας προς τι, ποιον βλέπετε σύγκα. Πρώτο, δεύτερο, τρίτο. Παιδιά, τα πει αυτό. Θα δηλαδή. Πείτε, δεν αν κάποιο δηλαδή, εγώ ξαφνικά μπορεί να μην ψηφίζω Τσίπρα. Και δεν θα πω πως παίρνω μήνυμα πως πάει Τσίπρας. Άμα έπαιρνα μήνυμα πάει Νέα Δημοκρατία, είναι Δημοκρατία. Η ζωή που δεν έζησα έπαιζε, λέει η Άννα. Λέει, άμα δεν το είχα, δεν ξέρω ποιος είναι. Ό,τι εγώ ξέρω ποιος. Γιώργος Κώστας. Το Κώστας μου λέει. Εμένα μου λέει το Ιντίνα Κώστα. Το Γιώργο δεν μου λέει τίποτα. Γιώργο. Όχι, το Κώστα δεν με μπερδεύει με τη γυναίκα. Λέω, ένας Κώστας μου λέει κάτι, αλλά Γιώργος. Απλώς τα έλεγα Κώστας, δεν τον είχα ακούσει εθνικό δηλαδή. Δεν τον θυμάμαι σαν φιγούρα ποιος ήταν ο άνθρωπος. Τι ηλικία, παιδιά. Η Βάσο μας έγραψε αυτό το νέο. Έλεγα μότε. Κρίμα. Λοιπόν. Πάμε, παιδιά, λοιπόν. Κόσμο πάλι μέσα. Ωραίο σήμερα. Και να έρθουμε σε
να το το βγάλει για να το δούμε. Αυτός είναι. Πέθανε. Για να το δούμε λίγο διαφορετικά σε άλλο, άλλο πλάνο, να τον δω. Να. Το ξέρω, ρε παιδιά. Εγώ δεν τον έχω δει ποτέ μας. Αυτός είναι. Ναι. Σε όλα αυτά τα πλάνα. Ρε γάμο, για να το δούμε αυτός υπέρα. Δεν περίμενα, τον δω εκεί. Αυτός. Τι λέει, ρε. Προσπαθώ να τον δω που έχει παίξει. Κάτσε να δούμε ένα άλλο του. Δεν το θυμάμαι, ρε παιδιά, στα σύριαλ. Είχα και μια τυχαία εγώ. Βράδια που έκανα εκπομπή παίζονταν σύριαλ, όχι τώρα μόνο. 65 ετών ήταν. 65 ετών. Ναι. 17 λε... Ιανουαρίου. Τι λέει. Όχι. Αυτοκτόνησε. Αγχωνισμένος. Και πέθανε. Και, είπε, και άφησε χαρτί ότι πέθανε, παιδιά, έβαλε τέλος του προκαλώντας. Θεό συγχωρέστε, δεν τον γνώριζα. Αλλά αφού μου λέει το τι έπαιζε και ήτανε... Όχι, ρε. Και μετά μου λέτε πώς πέθανε. Άλλους καιρούς ακούγατε αυτοκτονίες. Αυτό έχει γίνει χαμός κάτι καιρούς τώρα. Τώρα έχουν παιδιά 2-3 χρόνια που έχουν από άγχος έχουν πάλι όλοι οι άνθρωποι. Πάμε εκεί πέρα και με διαβάζουμε και το δούμε. Ναι. Τον είδαμε, να το δούμε τώρα, σε ένα πλάνο ακόμη, ναι. Ναι. Αυτός... Κάτι μου λέει, αλλά όχι πολύ, 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 πολύ. Κάτι μου λέει. Εμένα, παιδιά, δεν μου λέει τίποτα. Δεν σου λέω, ναι. Αφού έχει παίξει εσύ, αλλά όμως και έχει και πλάνα εκεί πέρα. Προς Θεού, άνθρωπο, λοιπόν, πάμε. DJ. Δεν μου έχει παίξει, λέω, δεν μου έχει. Ωραία. Παίξει. Πάμε λοιπόν, ο Δημήτρης απλά και οι 300. Δεν διάβαζε. Εκεί είμαστε. Είμαστε μετά τη Γιάννα στο Stem Tone Inc. Απλά και οι 300 παίζουν μία παράσταση που οι πρωταγωνιστές εξαρτώνται από τον κόσμο. Σωστό. Πολλές... Σωστό, σωστή παράσταση. Ο Ντένις το λέει. Ο κόσμος θα τους βάλει να πρωταγωνιστούν ή όχι. Σωστό. Και ο Δημήτρης λέει: πολλές είναι οι πιθανότητες ότι θα βγει πρώτο ΣΥΡΙΖΑ, Αλέξης Τσίπρας. Τώρα, αν θα έχει αυτοδυναμία, δεν ξέρω. Αυτό βάζω το Δημήτρη. Ο Δημήτρης μας λέει ότι Τσίπρας νομίζει πρώτος, έτσι. Δεν έχει σημασία για αυτό. Βάλε 34 εδώ, γιατί Δημήτρης είναι και ο Ντένις. Όχι, τον Ντένις θα τον έλαβε Ντένις. Α. ΣΥΡΙΖΑ πρώτος. Ωραία. Η Γιάννα λέει 65 ετών ήταν. Ναι, το είδαμε. Η Βασούλα μας το έστειλε σωστά, αλλά τον είδαμε βάσο μου. Ναι, δεν μπορεί να τον είχαμε δει, παιδιά. Είναι κάποια έργα που αν δεν το προσέξεις και καλά το έργο, δεν μπορείς να θυμάσαι πολύ τις ψυχονομίες, μια και δεν προσπαθώ να βρω μια... Λοιπόν, με κουράζουν εμένα οι πολυθρόνες ό,τι και να μου λέτε. Μου έχει αλλάξει τα φώτα. Πρώτη φορά που πάνε σε μέση μου πολυθρόνες. Ενώ είναι άνετες, μου τις πάνε πολυθρόνες. Βάλε ένα μαξιλάρι πίσω σου. Δεν ξέρω γιατί, ρε, πως μου τις πάνε πολυθρόνες. Δεν στέκεται όρθιο το σώμα. Κατάλαβες. Γιατί, μια χαρά είναι, άνετο. Θες να σου κάνω ένα μαξιλάρι. Δεν μα έχεις μαξιλάρι. Έχω μαξιλάρι. Να κουμπάς να είσαι πιο... Αλλά ίσως επειδή, μήπως επειδή έπρεπε να είμαι εκεί, κατάλαβες εκεί που κουμπάει το μαξιλάρι, αλλά βγαίνω από το πλάνο έξω. Εκεί. Πάμε, δεν πειράζει. Εφτιάχτω. Δεν πειράζει. Για πάμε, παιδιά, για άλλο. Λοιπόν, η Γιάννα λέει για αρκετά χρόνια δούλεψε στο Εθνικό Θέατρο με σκηνοθέτε του Αλέξη Μινωτή, Αλέξη Σολωμό, Σπύρο Ευαγγελάτο και άλλου. Έτσι λες και διαισθάνθηκα, παιδιά, ότι ο άνθρωπος αυτός έτσι μου πει να πω ήχο στο όνομα. Εθνικό είπα πριν. Και δεν το είχε γράψει Γιάννα ακόμα. Σωστά. Μου θυμίζει δηλαδή να δώσει τα καλά παιδιά. Αυτούς τους ηθοποιούς που ακούς το όνομα, ξέρεις το χώρο ότι υπάρχουν, σου λέει κάτι το όνομα και λες του εθνικού θα το έχω δει. Γιατί το εθνικό ξέρετε. Δεν είναι πολύ μπαμ το άκουσμά τους αν δεν παίξουν σε σειρά. Και υπάρχουν πανάξιοι άνθρωποι εκεί που είναι βολεμένοι καλλιτεχνικά, βολεμένοι και οικονομικά, βολεμένοι στα ένσημα και όλα, και που είναι μέσα τρόφιμοι στο εθνικό από χρόνια, που εγώ το θεωρώ το σωματείο ηθοποιών. Έχω ένα ερωτηματικό που έπρεπε να έχει κάνει, αφού το έφερε κουβέντα τώρα η Γιάννα που λέει εθνικό, και κάνω εγώ ένα σχόλιο. Εκεί τα κάνουν όλα στραβά. Όποιος μπήκε το 83, λέω το 83, έχω κολλήσει με το 83, εγώ το 70 πες, το 74 ρε παιδί μου. Μην νομίζω ότι λέει το Πασόκ, αλλά επειδή ξέρω ότι έγινε τη πουτάνα μετά το 1981 για να πάρουν ψήφους. Μπήκανε κάποιοι. Άλλαξε έτσι σε 5 χρόνια να φάνε κι άλλοι. Δεν μπορεί να είναι όλοι. Επίσης, εγώ ήμουν δικτυωμένος κάπου. Μόνο εγώ ήμουν καλός παρουσιαστής στην τηλεόραση. Λέω τώρα αν είμαι καλός. Αν έχω το ψήφο ότι είμαι καλός. Ωραία, ήμουν καλός. Το λέγαν όλοι. Άλλαξε τους, αφού είναι ιδιωτικά, αφού είναι κρατικά. Δεν σου λέω από ιδιωτικά κανάλια παίζεται αλλιώς, πώς θα με αλλάξεις. Άλλαξε με, ναι, ρε.
Γιατί να μην στο εθνικό να τρώω 25 χρόνια εγώ και να μην φάνε 5.000 τοπίοι παρά να φάνε μόνο 400. Δεν το κατάλαβα. Τι είναι, έχουν καλύτερο κόλλο αυτοί. Ωραία ηθοποιοί. Γιατί έξω δεν είναι άλλοι ηθοποιοί, άλλοι ωραίοι. Ήταν κάποιοι λοιπόν καραβάνες στο εθνικό. Όχι αυτό το παιδί, Θεός χωρέστε να. Λέω γενικά. Ωραία ηθοποιοί, ωραία, εντάξει, καλή και λοιπόν. Και τι έγινε. Βάλα από το σωματείο και πέστε, κύριε, 3 χρόνια, 5 χρόνια τρως. 5 χρόνια. 500 άλλα άτομα τώρα. Άλλα 500 άτομα. Δώσε έτσι πνοή και ανανέωσε το καλλιτεχνικό δυναμικό και βάλε και καινούριες μορφές που έχω δει τώρα. Μην πω κουβέντες μέσα στο εθνικό. Μια κλίκα τώρα με κάποιους μαλάκες σκηνοθέτες και παίζουν ήδη και οι ίδιοι τα τεκνά τους. Κάποιον, άντε μην μιλήσουμε. Προχωράμε. Λοιπόν, και ήμασταν εδώ που λέει η Βασούλα Γιάννα, τι να πω, πολύ πόνος και δυστυχία στον κόσμο, φτάνει πια. Και ο Ραμ λέει, Ηλία, εγώ σε αυτή τη δημοκρατία δεν πιστεύω, λένε. Για πάνω, δεν πιστεύω. Δεν πιστεύω, λένε οι πολιτικάντιδες, η Ελλάδα γέννησε τη δημοκρατία, κάνουν λάθος. Ναι, και ναι, ναι. Μια από κάτω βελάζουν και λένε ζήτω. Σωστό. Η αρχαία Αθήνα είχε περίπου 450 με 500.000 κόσμο και ψήφισαν μόνο 22.000. Σωστό. Και η Γιάννα λέει, γεννημένο στον Πειραιά το 1949, ο Γιώργος Κώστας σπούδασε στη Δραματική Σχολή Πειραϊκού Συνδέσμου και στο Οδείο Πειραιός, κλασικό τραγούδι και φλάουτο, σπούδασε επίσης χορό. Δεν ήταν άσχημη σχολή. Το Πειραϊκό Συνδέσμου ήταν μια σχολή που μεσουδανούσε στο χορόδραμα, μετά το 70. Στο χορόδραμα της Ραλούς Μάνου. Ραλού Μάνου πάλι ήταν και αυτή μια περίπτωση. Το χορόδραμα θεωρείταν πάντα κορυφαίο εκεί πέρα. Η Ραλού Μάνου κατεστημένο μεν, αλλά καλή δουλειά, όπως ήταν π.χ. η Δώρα Στράτου σε άλλη μορφή. Έτσι, κάποια άτομα τα οποία ήταν η κλασικούρα πριν το Πασόκ. Άλλοι από εκεί, που κι αυτοί είχαν το κατεστημένο να μην κουνιέται τίποτα. Εντάξει, δεν μου αρέσει να λέμε μόνο για το Πασόκ μετά το 81, απλώς ήρθε το Πασόκ μετά το 81 και ενώ θέλανε κάπου 5 θέσεις, βάζανε 15 και δεν είχαν ούτε καρέκλες. Και έτσι το λέω, πώς έγινε πια για τους ψήφους. Ψηφοθυρία και του κόλου δημοκρατία, έτσι. Πάμε. Και η Βασούλα λέει, Ηλία, όπως πολύ σωστά είπες, μετά τις 12 κανείς δεν λέει προγνωστικά, μην βρεις κανένα μπελά. Ναι. Και ο Ραμ, το παιδί σου δεν είχε δικαίωμα ψήφου, αν δεν είχε γεννηθεί στην Αθήνα, σου παίρναν την περιουσία, αν παντρευόσουν μία Αθηναία. Ακούρε. Θα σου πω γιατί. Σου λέω για το δικό μου τόπο που πονάω, που έχουμε χύσει αίμα, που έχουμε κάνει. Εδώ. Ωραία οι οποιοδήποτε άλλοι, πέρα από τους δούλους που δεν μπορούσαν να ψηφίσουν, πέρα από τους, πώς τους λέγαμε, τους πολίτες που λεγόταν φιλοξενία και τέτοια, δεν είχαν δικαίωμα ψηφίσουν, διότι σου λέει αυτοί θα σκεφτούν σοφά, σωστά, θα φέρουν ευθύνη σε αυτό που συμβαίνει, θα ψηφίζουν εκεί και θα λένε ακόμη και ψηφοφορία για έναρξη πολέμου, φέρουν μια ευθύνη. Εσύ θα σκοτώσεις το παιδί σου που είσαι από εδώ, όλα μπορεί να το σκάσει. Είναι κάποιες δημοκρατίες, παιδιά, με κάποια λογικά πράγματα. Παρόλο που αυτούς τους καιρούς έγινε πια παγκοσμιότητα με την έννοια του που είναι ο καθένας, αλλά άμα συμβεί τίποτα στην Ελλάδα, όταν στους ανθρώπους συνέβη στη Συρία, δεν καθυστερούν να πολεμήσει. Οι Σύριοι την βάλανε το βγάζουν το βίδα την τρύπα. Αλληγορικά το λέω, καταλάβατε. Στην Ελλάδα, άμα συμβεί, ο ξένος θα πάρει την κόρη και θα φύγει. Το κατάλαβα. Και λογικό είναι λοιπόν ότι κάποιοι άλλοι έχουν περισσότερα δικαιώματα. Τώρα αυτό μας λέει παραμύθια αυτή εκεί πέρα, επειδή κοιτάνε μερικέ ψήφου αλλαγή. Τέτοια από όπου μην πειράξουμε κανέναν, αυτό είναι άλλο κόμπλεξ ολονού του πολιτικού συστήματος. Πάμε. Ο Αριστοτέλης ήταν μέτοικος στην Αθήνα και πλήρωνε φόρο. Δεν μπορούσε να πάει στην εκκλησία του Δήμου για τα κοινά. Είναι μερικά πράγματα τα οποία αυτούς τους καιρούς δεν μπορούν κατά γράμμα να πεις ότι μπορεί να τα εφαρμόσει, παιδιά. Εντάξει. Το είπες πολύ σωστά, 500.000 ψηφίζαν τόσο. Με άλλα δεδομένα, με άλλη φιλοσοφία, με άλλες ευκαιρίες να υπάρχουν μέχρι και δούλοι, που δεν πρέπει να υπάρχει δούλος. Ράμου, καλή δημοκρατία της Αθήνας τότε, αλλά έχει μερικά αδύναμα σημεία. Όπως τη δουλεία, όπως η γυναίκα. Δεν ψήφισε η γυναίκα. Για το σπίτι μέσα. Εντάξει, είναι μερικά πράγματα που μέχρι ένα στυλ μια δημοκρατία έχοντας κάποια αρτηριοσκύρωση σε μερικά σημεία. Ωραία η σοφία της, ωραία ο λόγος της, ωραία όλα τα άλλα η επιστήμη της,
αλλά και μερικά πράγματα δεν το δούλο. Τι διάλογο πράγμα είναι, ρες, κατά Λατίνους. Όπως η Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία, ρες, πράγμα, ο άνθρωπος. Δεν γίνεται, παιδιά, όσο και ζώνη να είσαι. Δεν μπορεί να το έχεις αντικείμενο το δούλο. Και αν τον πουλάς, έπαιρνες το δούλο και τον πουλάγεις. Πόσο θέλει, λοιπόν. Να βέω κάτι δούλο, την έχω αγοράσει τόσο και την εξάγω. Τον είσαι χαπαλού περισσότερα λεφτά. Λοιπόν, πάμε. Να κάνω κάτι. Λέγε. Να πάω αυτό εκεί και αυτό εκεί. Δεν θα είναι καλύτερο στο να διαβάζεις έτσι. Δεν είναι άσχημο και αυτό να διαβάζεις μπροστά. Αλλά να πω κάτι, να κάνω τώρα μια και μια... Θες να πούμε λίγο... Πες εσύ τα Γιάννα, δεν μας είπες λοιπόν. Δεν μας είπε Γιάννα, δεν πειράζει. Δεν μας είπε ο Δημήτρης της Ζέη. Θα μας γράψετε για να πω και εγώ τη γνώμη να μην σε επηρεάσω, παιδιά. Αν μπορέσετε, πέστε μου. Σωστό αυτό που έκανες. Πολύ καλό. Μας βγαίνει η Παναγία μονάχα στα λόγια. Θα σου κάνω κάτι. Κατάλαβες. Λοιπόν, θα διαβάζουμε όμως. Δεν το έχει τα παιδιά. Τουλάχιστον όμως πάμε το σκύβουμε μπροστά. Κάνε μου τη χάρη και πέστε μου, παιδιά, αν θέλετε να γράψετε κανείς άλλο να μην σας ενοχλώ. Στην σκέψη σας. Αν δεν μου γράψετε, και έχουμε αυτούς τους λίγους, είναι όμως και ένα δείγμα. Αυτοί οι λίγοι να φέρουν το... του κόσμου έξω τον παλμό της κοινωνίας. Ή πιστεύω πως θα βγουν. Δεν πειράζει, Δήμητρα, καλά. Λοιπόν, μπορούμε να πηγαίνουμε... Ωραία είναι. Μπορούμε να πηγαίνουμε τώρα, λοιπόν, θέλει να πεις καμιά γνώμη, για να δούμε Βασούλα τι λέει. Εδώ οι Ελληνίδες ψήφισαν για πρώτη φορά στις 19 Φεβρουαρίου του 1956. Δεν είναι αδικία, παιδιά, γι' αυτό. Δεν είναι άνθρωποι. Τι είναι η γυναίκα. Τι είναι η γυναίκα. Μακάρι να μας κυβερνούσαν οι γυναίκες πολλές φορές. Ειλικρινά το σκέφτομαι αυτό. Μπορεί να είμαστε μια ανδροκρατούμενη κοινωνία, αλλά δεν ξέρω αν θα είχαμε ακόμη και πολέμου. Μπορεί να έχει και πιο πολέμους χειρότερους, μπορεί όμως και πιο καταλαγιασμένα τα πράγματα. Έτσι, αν σας θυμίσουμε και λίγο. Για πάμε. Τι θέλεις. Πάμε λίγο να βλέπουμε. Ωραία. Να διαβάσω λοιπόν λίγο. Ωραία. Μια χαρά είναι, Δήμητρα. Ωραία. Απλώς έγιναν πιο μικρά, τίποτα. Όχι. Όχι, όχι, όχι. Το άλλο ήταν πιο καλό. Μας κουράζει πολύ αυτό. Ναι, πάρα πολύ. Πολύ, πάρα πολύ. Πρέπει να πάμε στο προηγούμενο στυλ. Στο προηγούμενο ακριβώς. Λοιπόν. Δεν πάει τίποτα. Θέλω να θέλω. Μην ανησυχείς. Μίλα εσύ. Λοιπόν, για να έρθουμε τώρα λοιπόν, θα ήθελα να δω. Το βλέπουμε το πολύ άδικο που λέει η Βασούλα. Πραγματικά πολύ άδικο. Δεν το συζητάω. Ποιος είναι. Αν τη γυναίκα την έχουμε εκεί που θέλουμε και μετά δεν πρέπει να έχει γνώμη. Δεν νομίζω ότι είναι αυτό δημοκρατία. Γενικότερα σε παγκόσμιο επίπεδο και εκεί που οι γυναίκες είναι ακόμη δεν βγάζουν το πρόσωπό τους να φανεί. Έτσι, μην είμαστε βουτήξει κανείς, ας πούμε. Δεν νομίζω ότι είναι. Κατά τα άλλα μας κάνει παιδιά, κατά τα άλλα μας κάνει, μας συμπαραστέκεται σε οτιδήποτε, ας πούμε. Εντάξει, και μιλάω για άλλα κράτη, παιδιά που είναι πολύ πίσω, δεν εννοώ. Λοιπόν, για πάμε. Να πω. Πού είχες μείνει. Θέλω να είχα μείνει στο πολύ άδικο, εκεί. Και ο Ράμι λέει, λησμονήσουμε, ας μην λησμονήσουμε τον Αλέξανδρο και τους αυτοκράτορες του Βυζαντίου. Εκεί είχα μείνει. Λέει πολύ άδικο η Βασούλα. Ωραία. Και πάω αμέσως να κάνω εγώ την πρόληψή μου να μην περνάω και το χρόνο. Ναι, ναι. Από δεν πιάνετε, δεν νομίζω τώρα. 12 η ώρα, εντάξει, δεν μου κάνω. Σε 4 λεπτά είναι. Ωραία, πάμε. Πολλές είναι οι πιθανότητες ότι θα βγει πρώτο ΣΥΡΙΖΑ. Τώρα, αν θα έχει αυτοδυναμία, δεν ξέρω. Αυτό το γράφει, το είπαμε εδώ και πολλή ώρα. Το έγραψε και πριν. Μα δεν πειράζει, κάτι έχει, ε. Θα βάλουμε καταστήματα. Αν δεν μπορούμε, το πούμε. Γιατί δεν μπορείς. Κάτι έχει πάει, ε. Δεν πειράζει. Θα το βρούμε. Θα πάμε, παιδιά. Πάνω απ' όλα. Πολύ άδικο, λέει η Βασούλα. Ναι. Και είναι το ίδιο αυτό που είπε και ο... Αυτό πλώς δεν έχει ο Ράμ, δεν έχει ολοκληρώσει. Είναι που λέει, λησμονήσαμε. Έτσι. Λησμονήσουμε ή ας μην λησμονήσουμε. Δεν ξέρω, Βάσο, μου τι εννοείς. Την ώρα που λέει, όχι, 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 δεν λέει ο Βάσο. Λέει ο Δεσμός Σωράμ. Και ερχόμαστε τώρα να δούμε, ωραία, να δούμε του Ραμ που λέει τότε, ας μην ζω το Βυζάντιο κάτι. Λοιπόν, παιδιά, θες Κοϊνάκη να κάνεις όχι, καμιά... Όχι, να κάνεις εσύ πρώτο. Λοιπόν, ωραία. Πρώτο ΣΥΡΙΖΑ.
για μένα. Με μια διαφορά τουλάχιστον 8-9. Όλα τα κανάλια είναι 2, 2,5, 1,5 και πάνε δίπλα-δίπλα. Εγώ, παιδιά, διαισθάνομαι από ό,τι ακούω έξω, το ΣΥΡΙΖΑ πολύ ψηλά. Νέα Δημοκρατία, δεν λέω πόσο περίπου. Εντάξει, δεν μπορώ να ξέρω πόσο ακριβώς. Λέω μεγάλη διαφορά. Ο ΣΥΡΙΖΑ με μια διαφορά 7-8 για πλάκα. Μπορεί να πέφτουμε και έξω και να μην είναι και να βγει Νέα Δημοκρατία. Δεν επηρεάζουμε με την έννοια το ότι έτσι θα γίνει. Έτσι αφού γκράζομαι εγώ έξω. Δεύτερη. Νέα Δημοκρατία, αλλά τόσο χαμηλά που σε μερικές φορές σημεία, π.χ. πρώτη Αθηνών, β' Αθηνών, μια Χρυσή Αυγή σαν δεύτερη. Σε κάποια σημεία κυριολεκτικά δεύτερη η Χρυσή Αυγή. Σε γενικό σύνολο σε μια τρίτη θέση τη βλέπω. Πάμε το επόμενο. Επειδή αγαπιέται, λανσάρεται, βοηθιέται, δεν θα το βάλω σειρά. Το ποτάμι το βλέπω μέσα, γιατί το θέλουνε θεοί και δαίμονες. Δεν ξέρω πόσο, με τι θα είναι μέσα. Ξέρω πως είναι η φιλοσοφία, η γνώμη και βοήθεια όλων των δυνατών. Απλώς ο λαός μερικές φορές δεν την πατάει τόσο όσο θα την πατήσει. Βλέπω το κουκουέ. Κάτι μου λέει σε κάποια σημεία πολύ πιο ενισχυμένο. Σε μια καλή θέση. Το καλή θέση σχετικό είναι. Μπορεί για το κουκουέ οι άνθρωποι να είναι 7 και να είναι ευτυχισμένοι. Και να είναι και μια εκτόξευση το κουκουέ. Να πάει και παραπάνω από ό,τι το περιμένουν από 5. Και πάνω από 5-6 που υποτίθεται ότι το κλασικό του περίπου εκεί, έτσι. Πιο πάνω εγώ θεωρώ. Και μέσα φυσικά το συζητάω. Βλέπω τον Καμένο ό,τι και να κάνουν στο παραένα. Δεν το θεωρώ πως θα εκτοξευθεί τίποτε πιο πάνω, εκπλήξεις. Πρέπει να είναι μέσα. Δεν θεωρώ όμως μπορεί να πιάσει τα παλιά του πράγματα, τίποτα. Πολεμάνε στο παραένα να το κάνουν να μην είναι μέσα. Κάτι μου λέει πως θα το καταφέρει. Όχι όπως νομίζει ή όπως θεωρούν κάποιο θα έχει δύναμη. Δεν είναι σε αύξηση, πιστεύω Καμένος. Αντίθετα είναι σε μείωση από ό,τι έχει κάνει μέχρι σήμερα. Το Καρατζαφέρι κάνουν ό,τι μπορούν να μην τον δουν μέσα. Έβαλαν και αυτό το τελευταίο χτύπημα που του κάνανε. Αν άκουσε ο λαός και πέσει πολύ πίσω, θα μπορούν να είναι να του πει τρικλοποδιά. Πέρα από το αν έχει κάνει ή δεν έχει κάνει, αυτό είναι άλλο θέμα τι έχει κάνει, αν έχει πάρει μίσεις και τέτοια. Επειδή δεν τον θέλουν όμως και οι δυνάμεις, παίζεται. Αν λαός, ο κόσμος εννοώ, συμπίσει, τον βλέπω εκεί, γιατί όχι να είναι και μέσα. Αν όμως, θα μου πεις τώρα είναι διπλό αυτό, είναι αν ο Θεός με θυμώνω, δυσκάθει σαν να το παίζω διπλά. Όχι. Επειδή ξέρω δεν τον θέλουν μέσα, μπορεί να τον εξοντώσουν για να ακούσετε και ένα 1,5. Αυτό εννοώ, ότι το 2,80 που είχε πρόσφατα, γι' αυτό κάνω διακρινήσεις αυτές. Το 2,80 μπορεί να χτυπήθηκε 0,8 π.χ. από αυτό που του βγάλανε, αλλά έχει μια δυναμική να πάει πάνω από 3 και να είναι μέσα. Όμως έχει μια δυναμική, έχουν μια δυναμική οι δυνάμεις που δίνουν γραμμές, να φύγει και να είναι σαν να τον παρουσιάσουν ανύπαρκτο. Είμαι στο 3 και εύχομαι να βγει και είμαι και στο 1,5 με Καρατζαφέρι, δεν ξέρω γιατί. Παίρνω τα δύο άκρα, ανάλογα επειδή θα υπερισχύσουν.
ή έκπληξη από το λαό ή αποτελείωμα από τους άλλους. Πασόκ έχει το κατεστημένο του, έχει αυτούς που θα κάνουν το παν με οτιδήποτε μέσο να βγούνε. Το Πασόκ θα είναι μέσα, έστω και αν θα είναι ένα παλιά μεγαλεία διηγότητα στα Ανακλές. Ο Βενιζέλος την ημέρα, παρόλο που θα επάρεται και θα λέει τι έχω κάνει, θα έπρεπε να έχει βάλει το κεφάλι του να σκύβει και να ντρέπονται με αυτά που έχουν κάνει όλοι αυτοί. Αλλά το βλέπω μέσα, παιδιά. Έστω και με κάποιο ποσοστό, αυτό το θεωρώ μαζί με ποτάμι εκεί πέρα τα παιχτή. Το Πασό ξεχάστε το παλιό, τα 10, τα 15, τα 18 και τέτοια. Εκεί παίζετε τώρα πια, γιατί έχουν πάει φυγό και τρεις δυνάμεις και ποτάμι και Πασό που είναι όλα τα ίδια και με μπερδεύουν. Πάντως το βλέπω μέσα. Που έχω βάλει Πασόκ εδώ, Βενιζέλος, έτσι. Τελεία. Ο Γκλέτσος θα πάρει ένα αξιοπρεπέστατο ποσοστό, ένα μικρότατο ποσοστό για να μπει μέσα, που θα κινηθεί από την ψυχολογία των γυναικών, που μπορεί να χτυπήσει και κάνει 1,5, μπορεί να δεις και ένα 20. Δεν νομίζω ότι έχει τη δύναμη να μπει, όσο και αν δεν του στερήθηκε ο λόγος στα κανάλια. Και έκανε και φοβερά λάθη. Έπρεπε να βγει μόνος του, είδα προχθές μία διακαναλική. Έβλεπα εκεί πέρα, μιλάγανε κάποιοι, άφησε ο Γκλέτσος στο λόγο, έπρεπε να είναι παπ, κάνω αυτά. Θα επηρέαζε γυναίκες και κάποιους. Ενώ όταν έχω πολύ αγωνιστή, δεν τον θεωρώ όσο τον θεωρούν πως θα πάρει. Τον έχω για πολύ κάτω. 1 με 1,5 και πάρα πολύ πάει, ανεξάρτητα πως αξίζει για περισσότερο. Ποτάμι, το είπαμε. Σπρόξιμο παντού. Και πάμε Λεβέτη. Δεν το θεωρώ ότι υπάρχει περίπτωση. Φίλος μας ο Ράμ κάτι μου είπε, δεν ξέρω εκεί. Λεβέτη το θεωρώ 1 και αν θα πάρει. Και πάμε τον Παπανδρέου. Σπρώχνεται τόσο πολύ και τον θέλουν τόσο οι δυνάμεις αόρατες. Θα το έλεγα κατά δίρον απολύδωρα ασύμετρες δυνάμεις, πιάστε όπως θέλετε εσείς, ασύμετρες δυνάμεις που έλεγε αυτό το σοφό και όλοι οι δημοσιογράφοι του κόλλου λέγανε τι θα πει αυτό, τι θα πει, τι εννοούσε, και ο άνθρωπος εννοούσε τα βάζουμε δυνάμεις που δεν μπορούμε να μιλήσουμε, που μας καίνε από μακριά τα δάση, που να καταλάβαινε κανείς μας καίνε την Ελλάδα, που ο Παπανδρέου δυστυχώς μην τον δείτε και μέσα. Γράφω τη λέξη δυστυχώς εγώ, γιατί θα χαρώ να πέφτω έξω και να μην μπει. Θα υπάρχουν χαζοί Έλληνες που θα ψηφίσουν ακόμη εν ονόματι του θεϊκού ονόματος, της ηλικιότητας του Έλληνα, σε αυτό που έχει ο Έλληνας εκεί να μένει σε άρματα πίσω. Παπανδρέος και Παπανδρέου, γιαγιούλες, παππούδες, βολεμένοι συνταξιούχοι και όλοι αυτοί που μπορεί να πάνε και εκεί ψήφι. Και με βοήθεια δυνάμεων μπορεί να δεις δυστυχώς μέσα, έστω και στο 3-1 που λέμε. Εύχομαι και θα πίστευα σαν Έλληνας 0 θα έχει, 0,5, αλλά Δημάρ βέβαια το θεωρώ αστείο. Είναι από τις δυνάμεις εκείνες που τις θέλουν. Όλοι οι καλοί μας φίλοι εισαγωγικά να είναι μέσα. Αν το δούμε έκπληξη, δεν ξέρω τότε ποιοι ψηφίζουμε, πώς ψηφίζουμε, αν ψηφίζουμε, τι ψηφίζουμε. Βάζω ένα ερωτηματικό μόνο. Νομίζω τους πέρασα όλους. Μπορούμε να πάμε λίγο στα σχολεία των παιδιών. Φυσικά. Μπορώ. Πάμε λίγο στα σχολεία, παρακαλώ. Γιατί κάτι μου λέει πως μπορεί να έχουν και γνώμη τα παιδιά πάνω σε αυτά που υπάρχουν. Όχι, λέει η Ηλία, πες τα δικά σου προγνωστικά, λέει η Βασούλα. Ωραία, μιλά και ο πρόεδρος μέσα θα είναι. Μακάρι ο πρόεδρος. Έχει δεξαμενή τον Αντώνη. Ο εννοεί τον Βασικά και ο ΣΥΡΙΖΑ και η Χρυσή Αυγή και ο Καμένος στη Νέα Δημοκρατία έχει δεξαμενή. Ωραία. Αυτό είναι. Παιδιά, μία γνώμη μου τελειώνονται με εσάς. Με εσάς, με τους φίλους μου. Έξω από τα δόντια και όπως το νιώθω. Τα δύο επόμενα μεγάλα κόμματα της Ελλάδος, δεν σας αρέσει, σας αρέσει, κάνω μία πρόληψη σήμερα και μετά από 5 χρόνια, 10 θα με θυμόσαστε, που αρχίζει με δυναμική από αυτές τις εκλογές, είναι ΣΥΡΙΖΑ Χρυσή Αυγή. Εύχομαι να μην πέσαμε στο κανάλι, να είναι εδώ,
και να ξέρουν τα λαμόγια πως μιλάμε δημοκρατικά και με σεβασμό στο τι ψηφίζει ο λαός και όχι φασιστικά να επιβάλλει κανείς τίποτα. Τα δύο επόμενα μονομάχη κομμάτων στην Ελλάδα είναι ΣΥΡΙΖΑ Χρυσή Αυγή. Τα δύο καινούργια ΠΑΣΟΚ Νέα Δημοκρατία. Αλληγορικά σας το λέω, και δεν έχει καμία σχέση το ένα πρόσωπο με το άλλο. Εκπλήξεις θα μας έχουν όλοι. Και μία πρόβλεψη που κάνω, θυμηθείτε, και το σημειώνω εδώ, όπως και έχω ένα κύκλο, δεν διαβάζω όμως, δεν με βοηθάει καθόλου, δεν έχω καθόλου με δουλειά. Δεν έχει κάτι. Έχω απομονωθεί έτσι με αυτό. Έτσι, όπως μα δεν έχει κάτι. Γι' αυτό... Ναι, έχω απομονωθεί με το σύστημα αυτό. Ναι, αυτό προσπαθώ να δω. Εντάξει, εντάξει, θα μείνει πολύ. Εντάξει. Νομίζω πως το έχεις πει σε πέντε ότι με βοηθάει αυτό. Όχι. Είμαι ουδέτερος, αν μην κοιτάω καθόλου. Δεν πειράζει, εντάξει, εντάξει, δεν με νοιάζει. Α, το για λίγο. Δεν με νοιάζει. Και τώρα δεν με νοιάζει, εντάξει. Απλώς να βλέπω απέναντι, μια και βλέπω έτσι. Δεν μπορεί, δεν πειράζει, δεν πειράζει. Δεν πειράζει, μην το κάνω. Μην αγχώνεσαι. Δεν πειράζει, εντάξει. Να, λοιπόν, ναι. Αφήστε και. Ωραία. Εκεί λοιπόν, παιδιά. Πίσω, απλά. Θέλω να διορθώσω. ΣΥΡΙΖΑ, Χρυσή Αυγή, οι επόμενες μεγάλες δυνάμεις. Πικραίνω, ξεπικραίνω, σας πειράζει φασιστικά, προοδευτικά, αριστερά. Πέστε με αριστερό, πέστε με δεξιό, πέστε με ό,τι θέλετε. Και αυτό που θεωρώ η έκπληξη, ο Έλληνας θα τραβάει τα μαλλιά του σε καλό ή σε κακό, αυτό είναι δικό του. Στα σατανικά μυαλά μου βάζω προετοιμασία να δω κυβέρνηση, μη γελάστε, ΣΥΡΙΖΑ Νέα Δημοκρατία. Τα κρατάμε εδώ και όσο και να πέσουμε έξω, πάνω απ' όλα να είναι για το καλό του λαού. Να είναι για το καλό της Ελλάδας. Δεν πάει να βγει, ποιον λέω εγώ εναντίον, τον Βενιζέλο ή τον το Παπαντρέου. Πρώτοι να βγουν, να είναι για το καλό της Ελλάδας να βγουν. Εγώ παίρνω σφιγμό λαού γιατί ασχολούμαι με τον κόσμο. Γιατί είμαι ένα λαϊκός άνθρωπος όπως και εσείς και δεν ακούω τις μαλακίες που λένε οι δημοσιογράφοι του κόλου. Επόμενες δυνάμεις της Ελλάδος είναι αυτά τα δύο κόμματα. Και εκεί που θα είναι η έκπληξη, που ο κόσμος θα σηκώσει τότε, θα είναι καμία συνεργασία ΣΥΡΙΖΑ Νέας Δημοκρατίας. Τώρα, σε εκλογές μπορεί γρήγορα που δεν βγει κανείς, που μπορεί να μπορεί να κάνει να φτιάξουν κυβέρνηση, που όταν θα αναλάβει κάποιος θα πει στον άλλον έλα και για το καλό του λαού, εν ονόμα του λαού, και με έναν πρόεδρο, στήριγμα του ενός. Παράδειγμα λέω. Παράδειγμα, παιδιά, εντάξει. Παράδειγμα λέω. Παράδειγμα. Μην τα πάρετε μετρητής και πες το μαλακίες οι δικές μου σκέψεις. Αλλά ένα βράδυ στην Άντια είπα εδώ μέσα μια πρόληψη για Αμφίπολη, φιλερά μου. Και κρατάω τη σελίδα αυτή τι έχω δείξει. Και ακούω συνέχεια λέει για μια γυναίκα. Μια γυναίκα έγραψα σκηνό το Medium και το βράδυ και το έχουν δει οικογενειακή και η γυναίκα αυτή. Και έπεσες μέσα. Καταλαβαίνετε ποια γυναίκα λέω, ώρα μου. Εσείς οι Αϊκοί, η Γιάννα και όλοι σας, οι αρχαιολινιστές. Δεν ξέρω αν έχω πέσει μέσα. Και ακούω κάθε μέρα και περιμένω πόσο καιρό θα περάσει. Να δούμε. Όπως το Παμφθόρμητο πριν πει κανείς, θυμάστε. Πρώτες μέρες Αμφίπολη και τις γράφω. Είναι γυναίκα. Είναι αυτό. Και μου κάνει η Νάντια στον αέρα. Μπορεί να είναι Μέγας Αλέξανδρος. Και λέω, εγώ πιστεύω ότι είναι αυτό. Και κάνω ένα κύκλο και το κρατάω εκεί κάπου. Αν βγει γυναίκα, μπορεί να είναι κάποια πράγματα με συνδέστησή μας, μπορεί να τα κουμπάμε καμιά φορά. Εγώ, εσείς, οπωσδήποτε. Και εκεί που μου κάνει σαν σκέψη, με πάει πολιτικά, παράδειγμα. Παράδειγμα, λέω. Τσίπρας Πρωθυπουργός, με την άνεση. Πρόεδρος Βουλής Καραμανλής. Παράδειγμα, λέω. Δηλαδή, το στήριγμα του Προέδρου ο λαός να ευχαριστιέται και να ανέχεται κάτι που μπορεί να μην το ήθελε. Λέω τρελά πράγματα. Σημειώστε. Παράδειγμα είπα το Καραμαλή, Τσίπρας δεδομένο που είχε πρωθυπουργός, αν ο άνθρωπος είναι, που θα στηρίζονται με έναν πρόεδρο κοινής αποδοχής μετά που δεν θα είναι προς τα μέρη του Τσίπρα. Και ας είναι πρωθυπουργός ο Τσίπρας, κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ. Και που θα είναι ένα άλλο που θα αντισταθμίζει τα πράγματα. Αυτά, παιδιά, και τα κρατάμε εδώ και είπα ένα παράδειγμα, Καραμανλή.
που αν γίνει μια επιστροφή Καραμαλή θα κατέβει για κάτι τέτοιο πράγμα όταν θα τον πείσουν πια για κάτι που να αγκαλιάζει όλους τους Έλληνες. Αυτές είναι οι προβλέψεις μου με να πέσουν τελείως έξω ή κάποια από αυτά να είναι όσο και δεν αρέσει σε κάποιους ότι ανεβαίνει η Χρυσή Αυγή, εγώ την ανεβάζω. Ο λαός τα ψηφίζει. Να μην είναι μέσα αυτός, εγώ τον ψηφίζω. Να είναι ο Τσίπρας, εγώ τον ψηφίζω. Ο άνθρωπος εγώ πάει μπροστά. Ή αν αποδειχθεί έτσι, όπως μιλάει η Ελλάδα και λέει, άσε το διάλογο, πια πηδήσαμε. Αυτό σέβεσαι τη δημοκρατία. Πάμε. Λοιπόν. Πάμε. Ο Ραμ λέει και να ξέρεις εγώ δεν είμαι Χρυσαυγίτης, αλλά είναι το μελλοντικό λαϊκό κίνημα. Εγώ λέω ότι βλέπω και δεν με νιάζει αν, αν μου κολλήσουν τα μπελάκια. Έτσι είναι, παιδιά. Όπως και εγώ. Λες να είναι η Μύρινη μέσα. Όχι, έλεγα Ραμ. Πώς τη λέγαμε στο μικρό της, πώς τη λέγαμε όταν γεννήθηκε και μετά της τάραξε, της Ολυμπιάδας. Ραμ, δεν είναι η Μυρίνη, είναι η... Πώς τη λέγαμε, βοήθησέ με λίγο. Εγώ, φίλε, εδώ, σε ένα χαρτί του που γράψε, το κρατάω. Και το είδαν δύο άνθρωποι. Η Κοϊνάκη και η Τομέτιο. Που εγώ δεν μπορώ να πω. Δεν έκανα εκείνο το βράδυ να κάνω και έτσι. Μου στέλνει εκπομπή, αλλά για να μην καπελώσω τη γυναίκα αυτή. Για να μην την καπελώσω, δεν... Αφού το ανοίξαμε τώρα κουβέντα, φίλε Ραμ, εγώ βλέπω, αν γυναίκα. Μυρίνη από την Ήπειρο. Τότε Μυρίνη, Αν Μυρίνη, τότε πάμε στο όμικρον. Ναι. Εκεί βρίσκομαι εγώ, Ραμ. Μπορεί να έχω πέσει τελείως έξω. Δεν ξέρω όμως το Μυρίνη. Δεν μου λέει Μυρίνη. Από κάπα. Δεν λέγονταν Μυρίνη, φίλε Ραμ. Μυρίνη από την Ήπειρο. Όχι, καταλαβαίνω. Από την Ήπειρο που ήταν πριγκυποπούλα της Ηπείρου. Όταν την πήρε, πήγα στα Καβύρια μυστήρια πάνω στη Θάσο και εκεί γνώρισε τον Αλέξανδρο, τον Φίλιππο. Τον πατέρα του Μεγαλέξανδρο και την παντρεύτηκε, έτσι. Αλλά όχι, δεν είναι, είναι η Φυρτή. Δεν είναι Μυρίνη. Φυρτάλη. Πώς τη λέγαμε, μην πάω τώρα και κοιτάξω. Θέλω να πω σε παρακαλώ καταστήματα δύο λεπτά. Δεν τελειώνουμε ακόμα, αλλά θέλω να πω κάτι καταστήματα, παιδιά, για να βρούμε και αυτό. Να σου δώσω αμέσως την απάντηση στην Ολυμπιάδα. Σας παρακαλώ πολύ, πάμε παιδιά. Πάμε να δω και γυρνάω. Το πρωί κόρτε, το βράδυ δικαστήριο. Όλη μέρα για τον καφέ σας κόρτε καφέ στο Μπουρνάζι. Και το βράδυ δικαστήριο κλαμπ για τη σούπερ διασκέδασή σας. Γιατί εδώ, πέρα από τους αγαπημένους σας τραγουδιστές που τραγουδάνε, η κάθε βραδιά στο δικαστήριο κλαμπ είναι αθώωση και επιβράβευση για την προχωρημένη διασκέδασή σας. Κόρτε καφέ την μέρα και δικαστήριο κλαμπ τη νύχτα. Γιατί εδώ. Τον καφέ σας κόρτε στο Μπουρνάζι και το βράδυ δικαστήριο κλαμπ για τη σούπερ διασκέδασή σας. Γιατί εδώ, πέρα από τους αγαπημένους σας τραγουδιστές που τραγουδάνε, η κάθε βραδιά στο δικαστήριο κλαμπ είναι αθώωση και επιβράβευση για την προχωρημένη διασκέδασή σας. Κόρτε καφέ την ημέρα και δικαστήριο κλαμπ τη νύχτα. Γιατί εδώ δεν δικάζουμε, διασκεδάζουμε. Το πρωί κόρτε αίθουσες εκδηλώσεων έπαυλη. Για γαμήλιες δεξιώσεις, αραβώνες, βαφτίσεις, γενέθλια, επαγγελματικά συνέδρια, παρουσιάσεις εταιριών, χοροϊσπερίδες. Οι άρτια εξοπλισμένες αίθουσές μας έπαυλη, έπαυλη garden και έπαυλη palace. Η εκλεκτή κουζίνα μας, η τέλεια εξυπηρέτησή μας και οι χαμηλές μας τιμές είναι οι εγγυήσεις μας για τις ομορφότερες στιγμές της ζωής σας. Έπαυλη halls και όλα στην εντέλεια. Αίθουσες εκδηλώσεων έπαυλη. Πανταζώνας. Το όνομα στη μόδα. Το όνομα στο νεανικό ντύσιμο. Σιβητανίδου 23 στην Καλυθέα. Πανταζώνας. Για να είστε η αυριανή μόδα. Πανταζώνας. Γιατί πανταζώνας είναι η νεολαία. Πανταζώνας. Το όνομα στη μόδα. Το όνομα στο νεανικό ντύσιμο. Σιβητανίδου 23 στην Καλυθέα. Πανταζώνας. Για να είστε η...
Στο κατάστημα Βούτος μπορείτε να βρείτε νηφικά Ναντίνα, Elegance, λαμπάδες, στέφανα, μπουμπουνιέρες, προσκλητήρια. Στους Αγίους Αναργύρους και στα Πατήσια. Γιατί όταν η ποιότητα συνδυάζεται με λογικές τιμές, είναι Βούτος. Για δεξιώσεις γάμου, βαφτίσεις, μπουφέδες. Alpina Catering. Σε δικούς μας ειδικούς σας χώρους. Alpina Catering. Και ξανά μαζί, στον τομέα του delivery pizza. Alpina, Pizza Alpina. Για Κορυδαλό, Νίκια, Κερατσίνη, Αγία Βαρβάρα. 49-57.000. Alpina. Εξυπηρέτηση και οικονομία. Ουράνιο 2. Εδώ μαθαίνετε όλα τα κλασικά και μοντέρνα όργανα. Μοντέρνο και κλασικό τραγούδι. Χοροδία και τμήματα παιδικού τραγουδιού. Προετοιμασία για το Μουσικό Πανεπιστήμιο, θεατρικό εργαστήρι, μουσικοκινητική και σύστημα ORF σε παιδιά 3 έως 6 ετών. Από το 1991 το Ουράνιο Οδείο και η Ιωάννα Χριστογεωργάκη δίνουν πετυχημένο παρόν ακόμα και σε διεθνείς Δεν πειράζει, τρώει εκεί. Λοιπόν, πάμε λοιπόν τώρα. Φίλε, Μυρτάλη. Έτσι, Μυρτάλη, κοντά πήγες όμως από το μη, απλώς και μόνο... Έτσι, Ολυμπιάδα. Αυτή η σατανική γυναίκα πραγματικά. Η μάνα του Μεγαλέξανδρου. Η οποία ναι, μεν γαλούχησε για έναν Μεγαλέξανδρο, αλλάξε την Παναγία στους γύρω. Σκότωσε αδερφές του, σκότωσε από άλλες γυναίκες, σκότωσε γυναίκα. Τα κέρατά της, μην πω τίποτα έκανε. Η Βασιλομήτηρη. Η Βασιλομήτηρη. Μέχρι και το τη Μακεδονία πήγαινε πίσω όταν έλειψε ο Μέγας Αλέξανδρος. Προς τα εκεί. Από εκεί. Λοιπόν, πάμε. Μπασούλα λέει πρόεδρος, ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Αβραμόπουλος και ο Καραμαλής παίζει. Σωστά τα λες. Και συνεχίζουμε και με βέβαια, τώρα. Εντάξει. Ωραία. Και πάμε. Ράμε. Μπορεί έτσι σαν να διάβασα... Μυρτάλη, Μυρτάλη. Πάτων, εντάξει. Όπως ωραία. Και να τη λένε, ήταν σατανική γυναίκα. Έτσι. Το όνομα της... το πήρε. Όνομα της Θεσσαλονίκη το πήρε μετά από μεγάλη νίκη κατά των Θεσσαλών. Ναι. Θεσσαλία. Θεσσαλία ήταν έγκυτες. Θες νεράκι. Όχι, εντάξει, εντάξει. Λοιπόν. Παιδιά, αυτά είναι τα προγνωστικά. Δηλαδή χωρίς... τώρα απαγορεύεται να κάνετε άλλα προγνωστικά. Να πείτε. Αύριο απαγορεύεται να παιχτεί διαπιστικό τίποτα, όχι. Αύριο δεν παίζετε τίποτα. Δεν παίζετε τώρα πια. Πριν τις εκλογές κλείνει προεκλογικός αγώνας, εννοεί απόψε 12 η ώρα. Mm. Δεν μπορεί να παιχτεί διαπιστικό, δεν μπορεί να πούνε αύριο να πειράσουν μια εκπομπή, δεν μπορεί να κάνουν τίποτα. Αλλά ήθελα να ξέρω. Οι εφημερίδες θα κυκλοφορήσουν την Κυριακή. Τα γράφουν τα αποτελέσματα. Δά. Όχι, οι εφημερίδες θα κυκλοφορήσουν αύριο. Ήθελα να ξέρω. Θα έχουν τάχα, θα είναι από τα πράγματα που θα επηρεάζουν. Μια ερώτηση κάνω. Ας τα κανάλια, θα συγγίσουν, εντάξει. Οι εφημερίδες πώς θα βγουν με τίτλους αύριο και μεθαύριο. Δεν θα είναι και αυτό ένας επηρεασμός στον κόσμο. Πώς γίνεται αυτό λοιπόν, σταματάει τα γκάλοπ, κάτι, σταματάνε κάποια πράγματα, προεκλογικός αγώνας σταματάει. Έτσι. Λοιπόν, για πάμε λοιπόν. Ναι, το θυμόμουν καλά με τα Ελληνά Ηλία. Μας αρέσει η αρχαία Ελλάδα, ναι. Είναι κακό από τους όρθιους τους. Πέσαμε, σωστά. Λοιπόν, πάρα πολύ ωραία παιδιά, νομίζω πως κάναμε και απόψη, ήταν μια μεστή κουβέντα και στο κάτω-κάτω, στο ψάξουμε και λίγο διαφορετικά από ό,τι μας τα λένε κλασικούες εκεί. Μας βγάζουν εκεί ίσα ίσα Χρυσή Αυγή 4, μας βγάζουν ίσα ίσα εκεί το Ραζαφέρι αυτό, μας βγάζουν εκεί 27-30 Νέα Δημοκρατία, μας βγάζουν εκεί 27,5-30 μισό π.χ. ΣΥΡΙΖΑ. Ό,τι συμφέρει, αυτό, ποτάμι 7-8, όλοι το βλέπουν το ποτάμι τώρα πια τρελά, βγάζουν τον Παπαντρέου τρία μέσα, βγάζουν το Πασόκ. Παιδιά, εγώ δεν βλέπω με αυτό το μυαλό. Εγώ και εσείς δεν βλέπετε με αυτό το μυαλό. Εγώ θα βλέπουμε ένα δικό μας μυαλό. Αυτό που μας λένε οι γείτονες, οι ξένοι, αυτό που κουβεντιάζουν οι συγγενείς μας και όχι αυτά που θέλουν κάποιοι που είναι και που έχουν κέρδη να τα λένε. Τι θα κάνουμε τώρα, ποια δημοκρατία εμείς θα πάμε. Η Βασούλα λέει μετά την εκπομπή θα σε πάρω και okay. Ναι, σου έχω γράψει και εγώ μήνυμα μέσα. Okay. Και ο Αντρέας λέει θα γράφουν thriller και λοιπά και λοιπά και λοιπά. Θα γράφουν, πώς το εννοείς Αντρέα μου. Γιατί... Θα γράφουν οι εφημερίδες που λες και σου λένε. Α, καλά λέει. Καλά λέει. Εκείνο που δεν αντέχω παιδιά πάλι, δεν μου αρέσει την ώρα που δεν έχουν κλείσει κάλπες. Δεν ξέρω αυτό. Αν για να διευκρινίσετε μου κάποιος, αν θέλει. Δεν έχουν οι κάλπες καν, αλλά από το μεσημέρι και λένε να τα exit poll. Γιατί πριν κλείσουν, επηρεάζουν τέσσερις τελευταίες ώρες τον Έλληνα ότι λένε τα τάδε.
Λοιπόν, και ο Δημήτρης λέει, θέλω να πω ότι η ζωή είναι μικρή, περνά. Εδώ είμαστε προσωρινοί, γι' αυτό την κάνουμε ναι. πιο όμορφη όσο μπορούμε. Δεν χρειάζονται πολλά λεφτά γι' αυτό. Σωστό, Δημήτρη μου. Ο Αντρέας λέει γιατί για να μας κάνουν, συγγνώμη, σε διακόπτω, γιατί να μας κάνουν όμως και άλλη μαύρη τη ζωή σε εμάς. Να γιατί έχουμε απειβδίσει εναντίον διάφορων πολιτικών. Δεν έχουμε καμιά τρέλα εμείς κέρδος να πούμε σε αυτά τα πράγματα που διαισθανόμαστε το λαό αφού μοιραζόμαστε. Και λέμε τι στο διάλογο, δεν τον πονάτε πια. Αφού σας προσφέρω ο λαός, εκεί ήλωτας, εκεί είναι φοβερό αυτό που κάνει αυτό το κράτος. Να παίρνει τώρα η γυναίκα ή άλλη που ακούσαμε ένα τηλέφωνο, δεν έχω λεφτά να πάρω για τα παιδιά, για τα λεφτά μου, δεν έχω να πληρώσω τον νίκη. Άκου η μανούλα αυτή. Πήρα λέει 180 ευρώ, έλεγε στη γυναίκα. Πήρε 180 ευρώ λέει, να τα πάρω φαγητό για τα παιδιά μου. Το ξέρω, αυτό το και μετά μου λες τώρα εγώ θα πω και δεν θα κάνω τα σχόλια αντίον Σιμίτη και αυτόν όλου του όποιοι έκαναν την Ελλάδα έτσι. Και η Βασούλα λέει, α, ο Αντρέας για τα πρωτοσέλιδα. Ναι, 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 έχει δίκιο, Αντρέα μου. Ναι. Η Βασούλα για να μου δώσει οδηγίε, αρχηγέ. Οκ, η Βασούλα μου ετοιμάσαι, έχει. Έχει δουλειά να θέλω τη Δευτέρα. Με το που σκάει, το γίνεται χαμός, μέχρι τη Δευτέρα θα έχει κόψει το κεφάλι σου. Oh, και θα έχει υλικό τη Δευτέρα, θα βγαίνουμε και στον αέρα έτσι. Τελείωσε. Γιατί? Επειδή θα είναι, γίνεται μπότυπο τη λέξη μετά την Κυριακή, εσύ θα είσαι. Να το διάβασε, το πες. Το διάβασα το μήνυμα. Τι πει και το μυστικό. Όχι. Είχα κολλήσει σε αυτό που είχα πάθει εκεί. Και ήθελα τη βοήθειά της, αλλά μπήκα μετά στο Google και το βρήκα και το διάβασα. Ωραία, ωραία, παιδιά. Ωραία. Λοιπόν, και Ράμ. Ο Ράμ λέει, είπε ο Παϊσίος ότι θα βγουν στην επιφάνεια χιλιάδες που αγαπάνε την πατρίδα και θα έχουν μεγάλη δύναμη. Λοιπόν, εγώ παιδιά για συναισθηματικούς λόγους ονόματος του Ηλία όπου κατεβαίνει συνονόματός μου, Πασόκ να ήταν, Κουκουέ να ήταν, Ποτάμι να ήταν, όπου να ήταν, κατεβαίνει Χρυσή Αυγή να πάει καλά και να πάρει πολλούς ψήφους. Εμείς θα πούμε. Έστω και μέσα από φυλακή για τον Ηλία του Κασιδιά. Λοιπόν, για πάμε λοιπόν. Εδώ θα πω καλή επιτυχία σε όλους. Φυσικά. Και να επικρατήσει αυτός που θα έχει τη λογική να απαλύνει όχι μόνο τις ψυχές μας, και όλα τα υπόλοιπά μας. Λοιπόν, παιδιά, για να πάμε τώρα, ώρα Ελλάδος. Ωραίο είναι. Τι ώρα ξεκινήσαμε? 10:40. 10:40, 5-10 λεπτά αξίζει τα παιδιά, λίγο ακόμη κουσκουσάκι. Παιδιά, για να έρθουμε σε τελευταία, για να χαχα Ηλία. Με τον Πετρόχυλο είσαι. Λέει τον ψάδε. Εγώ είπα σε κάθε κόμμα Γιάννα μου, όπως είπα τον Γιώργο τον Βλάχο στη Νέα Δημοκρατία. Είπα για του Σανέλ, που με πήρε στα τιάδε θέση και μου λέει Ηλία κατεβαίνω. Λέω πες και χαιρετισμού στο Καμένο. Ποιον συμπαθώ σε κάθε κόμμα? Το Κουκουέ του έχω μία συμπάθεια. Είχε ένα δρόμο και στην Ιουγκοσλαβία που κόβαν κομμάτια τη Ιουγκοσλαβία και λυπάμαι που με κάλεσαν τώρα και το έχω τιμή αυτό. Εγώ τα είχα βάλει με την Ψηλάντη, θεωρούμε κάποιο εθνικιστής, και μου στείλαν τη Κεντρική Επιτροπή να παρευρεθώ και λυπάμαι που δεν πήγα τότε. Ειδική πρόσκληση σε εκδήλωσή τους. Κρατάγανε μία, μ' άρεσε τον κόβανε κομμάτι, ένα λαό που του αλλάξαν την Παναγία. Μαζί με το δικό μας το κράτος υπογράψαμε και κόβανε ένα λαό κομμάτι. Απλά ήταν η Ελλάδα μας αυτή. Και ήταν η Ιουγκοσλαβία. Γούσταρα το κουκουέ λοιπόν σε μερικά πράγματα. Εγώ για να μην με δεν πιάνομαι στα πολιτικά. Με παραξηγήσω. Όπου δω αδικία μου τη πάει. Έτσι, οπότε δεν θα πει Πετρόχυλο. Τίποτα. Και ο Πετρόχυλος κακό δείγμα ήταν εκεί. Και απορώ πως τον έβαλε Χρυσή Αυγή. Όταν τον πήρε ο Θεός και τον έβαλε εκεί πέρα με ένα σοβρακάκι να τρέχει. Α, σε μια ξένα. Δεν μ' άρεσε καθόλου. Έπρεπε να προσέξουν τι έχει background. Τι έχει πίσω. Με το βάζει το μέσα λοιπά και να κάνει έτσι ο Πετρόχυλος. Βρήκε όμως την ευκαιρία ο Θεός και χτύπησε εκεί που ήταν το ευαίσθητο. Λοιπόν, αυθόρμητα εγώ μιλάω για το καθένα. Νέα Δημοκρατία. Έχει κάτι που καραμαλίζει τον Κώστα, γιατί λέω. Τον πάω. Αφού τον βλέπω ότι είναι ένας πιο ηθικούς, αφού τον είδα ότι έκανε αξάγημα
να μην είμαστε πια αυτό το ανήκουμε στη Δύση, πια μας πηδήσανε. Ανήκουμε στη Δύση και μας έχουν γαμίσει τη μισή Κύπρο. Και μας κουνεί το κάτω στη Τουρκία και με το Σούνιο για να σηκώσει και στα στρατιωτικά πράγματα. Εσύ που είσαι στα στρατιωτικά, πες μου, σου παρακαλώ συναδελφικά, και ας έχεις φύγει, με τι καρδιά να ανεχτώ εγώ πως κακόμοιρες οι Έλληνες φυλάνε εκεί, φυλάνε Θερμοπύλες και έχουν τον Τούρκο να έρχεται βόλτα. Πώς να μην σεβαστώ εγώ μετά και να λέω του Καραμαλή την καλή κουβέντα. Γι' αυτό μη σας μπερδεύω. Μη σας μπερδεύω, σας παρακαλώ. Είπα τον Ηλία τον Κασιδιάρη με μια ευαισθησία σε κάτι που έμαθα εγώ. Έμαθα ξαφνικά ένα κορίτσι. Μου λέει, ανοίξε πόνο να φέρνετε εκεί μέσα. Τόσο πολύ μάγκας. Καλό παιδί, έρχεται κανένας του κατά κεφάλι. Και μου αρέσουν κάποιοι άνθρωποι. Τι θα κάνω τώρα. Όταν ακούσω κάποιον άνθρωπο ότι είναι, δεν με νοιάζει τι λένε αυτά, μην πω τίποτα. Μένα με νοιάζει η φιλοσοφία. Μένα με νοιάζει μαθαίνω την Καραμαλή, ότι περνάει μια κοπέλα απ' έξω, είναι η Μπράβη απ' έξω και πετιέται ένα σκυλί τόσο και βγαίνει ο Καραμαλής στο μπαλκόνι, κάνει την κουρτίνα έτσι και της λέει, μη φοβάσαι. Και τα χάνει. Α, κύριε Πρωθυπουργέ, λέει. Εγώ εισπράττω ψηλοπράγματα, παιδιά. Δεν εισπράττω μαλακίες καναλιών ή δημοσιογράφων. Ευαίσθητα πράγματα. Και σημεία χαρακτηρίζουν τους ανθρώπους. Έπρεπε να βγει τώρα έξω ή θα έκανε τον κόμενο. Και στο βάθος είναι Νατάσα. Και κάνει έτσι την κουρτίνα και βγαίνει και συμπαραστέκεται. Που οι τέτοιοι αστυνομικοί πήγανε και μήπως ήταν η κοπέλα τίποτα. Και η κοπέλα λέει: Αχ, κύριε Πρωθυπουργέ, μη σέβεται, δεν είναι τίποτα το σκύλι. Πώς αυτόν τον άνθρωπο εγώ ή να βλέπω να πιάνει παιδάκι και να τη κάνει έτσι. Και να βλέπω ότι κονίζει και έτσι το σκύλι τη έκανε την πρωτογωνιά. Μπροστά του λέγανε Κάλαντα και έκανε έτσι και δάφνη. Από μακριά, φασιστικά. Μαλάκα είμαι. Εγώ παιδιά έχω μια άλλη φιλοσοφία. Στην τρέλα μου. Και στην διέστηση στους ανθρώπους. Ισοπεδώνω τα κόμματα. Ποιος είναι καλός του κουκουέ κάποιος. Φλωράκης τον πήγαινα. Ωραίος αυθόρμητος μάγκας. Δεν ξέρω γιατί μου βγαίνει έτσι. Ο γερό του χωριού ο σοφός. Μη είχαν κάνει. Σκοτώσει τον εμφύλιο και σκοτώσει ένα στον άλλο. Άλλο αυτό. Παίρνω σημείο όπως παίρνω τώρα του Τσίπρα. Νέο παιδί, άλλο μυαλό. Ναι, το γουστάρω το μυαλό. Ας δω πια και κανένα από αυτά τα ψέματα πέρα τα ψέματα. Και αν βγει ο λαός ψηφίσει και βγει ο Τσίπρας, παραμυθέ. Το καθαρίζουν. Ξέρετε τι εννοώ το καθαρίζουν. Το διώχνουμε. Αυτό θα πει και η δημοκρατία. Έτσι. Λοιπόν, αυτό δεν θα έχω παροπίδει για κάποιον καλό. Ποιον είχα, έλεγα από τον εθνικιστή. Τον εξαφανίσανε τον Πασόκ. Που του βγαίνει η Παναγία κάτω, έγινε μεταδήμαρχος, τον Μπουνάτσο. Μίλαγε για Ελλάδα. Και έπρεπε μέσα στο Πασόκ κάτι άλλο λαμόγια. Πα, μην πει αντίον τη Τουρκία. Παπαντρίο πέταγε σε μπεκές με του άλλου. Και έλεγε φίλοι μα οι Τούρκοι. Και την ίδια στιγμή ερχόταν με το Σούνιο. Λέω το Σούνιο αλληγορικά. Κάτι κόβουνε βόλτε παντού. Λοιπόν, πάμε. Ραμ. Λοιπόν, και ο Ραμ λέει τον ξάδερφο, δεν θα τον ψηφίσει. Ηλία, τον ξάδερφο. Ο Πετρό Χιλό τα είπε καλά, πολύ καλύτερα από το Σαμαρά στο μικρό σπίτι στο Λιβάδι. Έλα μωρέ, ποιος ο Θέμος που, το κράζει, που τον κράζει ο Μάκη, σοβαρή προσωπικότητα τώρα. Ράμου, δεν κατάλαβες τι είπα. Είδες τι βρήκε. Δεν κατάλαβα τι παιδιά. Λέω, τι βρήκε, με τι τρόπο. Να τον εκθέσει. Εννοώ. Να του κάνει και να του ξεφτυλίσει τα μάτια. Ναι. Εκεί που είτε, που οτιδήποτε. Τον έβαλε με ένα σοβαράκι να κάνει έτσι με το σλιπάκι. Και αυτό έλεγα στην Πουενάκη. Δεν μου βρουν τίποτε μαλακίες σε μένα στο παρελθόν. Μην είσαι τόσο σίγουρος εσύ. Εγώ έχω κάτι ντοκουμέντα. Άστε τις αντιστοιχίες μας. Λοιπόν, δεν θα μου βρουν τίποτα εμένα. Λοιπόν. Καλέ, τι είναι αυτά που λες. Λοιπόν, δεν θα μου βρουν τίποτα εμένα. Γιατί δεν στις ταινίες πρόσεχα, τι θα πάω απ' έξω. Αν βάλω το μουστάκα να κάνω πουλισμό, ωραία και τι έγινε. Αλλά δεν πήγα ποτέ σε έναν πρωταγωνιστή, παιδιά, κάποτε αστείο τώρα για να κλείσουμε. Σαν πρωταγωνιστή κάποτε, ξέρετε ότι μου είπε να πούμε κάτι ο ένας τον άλλον για να γελάσει το θέατρο. Μεγάλο όνομα όμως. Δεν χρειάζεται να το πω έτσι, αν μην φανεί έτσι. Πολύ μεγάλο. Και του λέω, δεν το λέω. Και τα χάνει. Και πάω στον. Μόλις πρώτα βγήκα στο θέατρο, το έχω πολύ καμάρι. Αφού έλεγα, ρε, πού είστε καμάρι, μαγκιά σου να λες τα όχι. Πού να μην παίξει. Έλεγε κάτι σε πηδάω, μετά κάτι τέτοιο στον άλλον. Και πάω στον Αθερινό, ο Θεός χωρέστε με και του κάνω. Κύριε Νίκο, δεν το πω αυτό. Εντάξει, λέω μου, να σταλάξω. Τίποτα του κόλλου. Μόλις πρώτα βγήκα στο χώρο.
Χατζηχρήστος, Φωτόπουλος, Μιχαλόπουλος, καμιά δεκαριά ονόματα. Και εκεί ένας από αυτούς, για να μην πω ποιος, έχουμε μία, θα σε πηδήσω, ναι, αλλά σε πηδήσω εγώ, θα χορεύεις από πλακέτες, κάτι τέτοιο. Και του λέω, δεν θα το πω. Ένιωθα εγώ να μην μπορώ να το πω, και ούτε να μου πει αυτός κάτι, ρε, έστω και τη λέξη μαλάκα. Και δεν δέχτηκα και λέω τώρα, πώς παίζουν κάτι έργα, γιατί ρε μαλάκα, ρε μαλάκα, ρε μαλάκα. Και λένε μαλακίες όλη την ώρα. Ή γυμνώ, κάνε έτσι, να σου κάνω έτσι. Μαλακίες τέτοιες. Είναι. Τι βάλε, πάμε στο Μετρόχυλο, λοιπόν, τα είπε καλά, τα πάμε. Το πάμε. Και για να λέει, έλα, ο Καραμαλής ήταν έτοιμος. Ο Καραμαλής ήταν έτοιμος. Αυτό εισπράττω για να μου ήταν έτοιμος. Έτσι, αυτό εισπράττω εγώ. Ο Ανδρέας λέει, έτσι είναι η Ηλία, όπως τα λες. Εμείς οι ένστολοι τα βλέπαμε αλλιώς τα πράγματα. Δεν το, Ανδρέα, μου λες τώρα κάτι που δεν το ξέρω. Εμείς οι ένστολοι. Και είναι ευχάριστο. Τίποτα άλλο. Και για να λέει, μας τη λεπτομέρεια φαίνονται οι διαφορές. Έτσι. Για να αυτή τη φιλοσοφία είναι. Αυτές οι λεπτομέρειες. Παιδιά, αυτές οι λεπτομέρειες με έχουν κάνει να αλλάξω το ένα κανάλι, να έχω πει, να έχω κάνει εκεί, να έχω κάνει επιλογές, να λένε το που φασίστας αυτός. Κουκουέ με έχουν πει. Από την Κεντρική Επιτροπή θα σας το δείξω μια μέρα, γιατί είναι φοβερό. Δεν το ξέρουν ούτε αριστερή αυτό. Πολύ χάρηκα όταν έκανα σχόλια τα βράδια και έλεγα μπράβο στο Κουκουέ σε κανάλια δύο ώρα. Μπράβο, κόβει το κομμάτι του Ιουγκοσλαβία την κακομοίρα. Σκοντώ του λαού του. Και μου ήρθε, μπράβο στο Κουκουέ που κάνει. Οι μόνοι που μιλάγανε τότε από τα κόμματα. Επισημίτη. Και μου ήρθε και το έχω εκεί μέσα. Και το έχω μέσα στα εύσημά μου να κάνω ένα απομνημονέματα, ένα βιβλίο να μπει αυτό. Γιατί με είχαν όλα τα χρόνια ο Κακλαμάνης εθνικιστής, δεν κατάλαβα. Τι εθνικιστής, φασίστας, μαλάκες είστε. Αλλά είναι μαλάκες όποιοι σας λένε φασίστες στην Ελλάδα. Οι ίδιοι είναι φασίστες. Το προοδευτικό μυαλό είναι, αγκαλιάζει ότι είναι καλό. Οποιοδήποτε κόμματος. Και όποιος αντιστέκεται για την Ελλάδα. Και γι' αυτό συναισθηματικά είπα και για τον συνονόματο μου τον Ηλία. Πάμε. Επισμηναγός έφυγα, Ηλία, πριν 1,5 χρόνο. Έλα ρε, Αντρέα. Δεν το ξέρα. Είδες, είπα, είναι στο όλο και το είπα. Κρυφά ταλέντα είχα, Αντρέα. Ναι. Μπράβο. Και το είπα για τη Γιάννα που... Εντάξει, ας μου περισσότερα στιγμή, για να μην είναι έτσι, ας πούμε, μην νομίζω ότι λέμε κάτι που κάνουμε και μια εκπομπή κομματική, πολιτική. Και δεν θέλω να νιώθετε παράξενα, λες και... Mm-hmm. Λοιπόν, παιδιά, αυτά, με τις αυτά εκπληκτικά και τα περάσαμε. Άλλο. Εκπληκτικά περάσαμε. Θα πάμε σε... Δεν φεύγουμε ακόμη. Θα πάμε... Ή έχουν... Δίκαν όλα. Είναι δύο ακόμη. Πού είμαστε? Μέχρι ο δύο είχε μπει. Α, δεν έχουμε βάλει το φίλο μας στο αξιάρχη στεριό. Ένα. Ναι, παιδιά, όχι. Και ερχόμαστε. Πάμε και στην Νάγια. Παιδιά, και ερχόμαστε. Οι δύσκολοι καιροί θέλουν παντού βοήθεια. Στα συναισθηματικά σας, στα οικονομικά σας, στα ερωτικά σας, σε κλείσιμο ζωής. Πολύχρονη εμπειρία, αλάνθαστη και εγγυημένη πρόβλεψη στη χαρτομαντία και καφεμαντία. Αν μέχρι τώρα συναντούσατε το ψέμα, εδώ στην κυρία Νάγια θα συναντήσετε μόνο την αλήθεια. Πάρτε μια γνώμη και κάντε ξάνοιγμα στην τύχη σας. Τηλεφωνήστε σήμερα και κλείστε ραντεβού στο 6987-102-280. Η δύσκολη καιρή άνοιξε ένα κόσμημα στην αγορά των Αγίων Αναργύρων. Είναι το νέο κατάστημα οπτικά στεργίου, ό,τι πιο προχωρημένο σε γυαλιά ηλίου και γυαλιά οράσεως, φακούς επαφής όλων των τύπων και κερατοκονικούς. Ποιότητα και τιμές στεργίου. Οπτικά στεργίου για να έχετε σίγουρα τα μάτια σας 14. Μητρόπουλος Hyundai στο ίδιο. Η ΜΑΤ κίνηση στο αυτοκίνητο. Μητρόπουλος Hyundai. Μητρόπουλος Hyundai στο ίδιο. Η ΜΑΤ κίνηση στο αυτοκίνητο. Μητρόπουλος Hyundai. Τώρα
Καταφέραμε την κρίση. Βρήκαμε τη λύση. Θωρακισμένη πόρτα με 590 ευρώ μόνο. Καλέστε 210-2020-2020. Υπερπροσφορά Γράψας Doors. Θωρακισμένη πόρτα ασφαλείας. Τελευταίου τύπου με μικρό κλειδί που δεν αντιγράφεται. Και κλειδαριά με προστατευτικό ατσάλι που μπλοκάρει την παραβίαση. Αδιαπραγμάτευτη ποιότητα και τεχνική υπεροχή. Γράψας Doors. Τέρμα πια οι διαρρήξεις. Τέρμα πια οι ανεπιθύμητες εισβολές στο χώρο σας. Και μην ξεχνάτε, αντικατάσταση παλιάς κλειδαριάς με μεγάλο κλειδί σε νέο τύπου για πόρτα ασφαλείας με μικρό κλειδί σε τιμή σοκ. Γράψας Doors. Πολύ χαίρομαι πάντως βλέπω τον Αντρέα Πισμιναγός που έφυγε. Μπράβο ρε Αντρέα μου. Μπράβο. Και έλεγα πριν τι τραβάτε και τι έχουν τραβήξει όλοι αυτοί οι άνθρωποι αυτόν τον χρόνο κυνηγημένοι μετά το 81. Μόλις ακούω ένα στρατιωτικό φασίστα. Όταν ακούω ένα στρατιωτικό, σαν του γίνεται το μυαλό, ρε. Και μου αρέσει αυτό που λέει. Ότι τώρα αντί να γυρίζω, λέει, όπως άλλη δεξιά και αριστερά, ασχολούμαι με τα καλλιτεχνικά μου πάθη. Τώρα πια υπάρχει χρόνο. Μπράβο, Αντρέα, πολύ μάλιστα. Έχει πολύ ωραίο καλλιτεχνικό πάθο. Πολύ, πολύ καλά. Και συμπαθώ και περισσότερο. Όπως και όλα τα παιδιά μέσα που είναι διαλεκτά όλοι τους. Με την κυρία Βάσο, τη Βασούλα, δώσετε κανένα τρίγου ή θα με γράψει τα τέτοια σπάνια. Μόλις κλείσουμε, μιλάμε. Μπράβο σας. Λοιπόν, παιδιά, καλή ψήφο όπου γουστάρετε. Όπου σας τη δώσει σκοπάει η ψυχούλα σας, όπου πάνε η διέστησή σας και όπου νιώθετε ότι αυτό είναι το καλό κατά τη δική σας γνώμη. Μη σας ξεγελάσει κανένας. Ψηφίστε αυτό που νιώθετε πως σας έχει βγάλει ας πρόσωπο. Μέχρι τώρα. Ψηφίστε αυτό που πιστεύετε πως έκανε πρόοδο όσο και αντιπαθητικό να είναι αυτό τον καιρό στο λαό. Οποιοδήποτε κόμμα και οποιοδήποτε συναισθηματικό λόγο έχετε εσείς να είστε εκεί. Μπορεί να έχετε σε αυτούς μπορεί να είπαμε και εναντίον ένα δικό σας πρόσωπο. Τι θα κάνει, δεν ψηφίσει το παιδί σου και ας είναι στο Γιώργο το κόμμα που μπορεί να μην γουστάρω εγώ που λέω λόγους που είπα τα κακά λόγια. Δεν έχει σημασία. Ή του Σιμίτη, του κάθε Σιμίτη. Γενικά εννοώ. Ό,τι σας πάει ψυχούλα σας. Θα το καλαμπορήσουμε τη Δευτέρα. Την Κυριακή χαρείτε το και μη στενοχωριέστε ότι τα ακούτε κάθε τόσο. Παρακολουθήσουμε αλλιώς σοου από τα απόγευμα την Κυριακή. Αν αράξεις και αλλιώς μπορεί που στη γίνεται. Να μην χαλάμε την καρδιά μας. Ας είναι μονάχα για το καλό. Ας είναι μονάχα για το καλό του συνόλου και η καλύτερη Ελλάδα, παιδιά. Ό,τι βοηθήσει ο Θεό, ο λαό, το λαό. Ανώτερη δύναμη. Και πάνω τους ίδιους, Σαμαρά. Ψήφισα, αν είναι για το καλό της Ελλάδας, μακάρι. Έξω να μην πέσουν. Γιατί και αυτά που λέμε εμείς και οι αλλαγές που γίνονται ή που θα γίνουν, δεν θα πει αυτό πως είσαι σίγουρος για το καλύτερο. Ξεκαθαρίζουμε, διότι εμείς δεν μπήκαμε για να κάνουμε εδώ πέρα εκπομπή να επηρεάσουμε, όσο να δούμε με κεραίες διαφορετικές με ανοιχτό μυαλό. Έτσι, οπότε καλή επιτυχία, καλό βόλι, γιατί είναι αυτό που είπαμε και προθέσεις μια σφαίρα την Κυριακή. Παπ, παπ, παπ και χτυπάς τη σφαίρα και σκοτώνεις αυτούς που σε σκότωναν. Τίποτα. Όποιο νομίζετε. Λοιπόν. Λοιπόν, και έχουμε τον Αντρέα που συνεχίζει και λέει... Α, όχι, έχουμε τον Δημήτρη... Που λέει, τον έχω και εγώ τον Ανδρέα φίλο στο Facebook και ο Ανδρέας τον ρωτάει ποιος είσαι και να του στείλεις μήνυμα στο προφίλ στη σελίδα του. Και μου αρέσει το Ανδρέα του wow. Wow. Και ετοιμάσου Ανδρέα καμιά μέρα εκπομπή εδώ, έτσι. Σύντομα, ε. Έτσι. Λοιπόν. Ηλία και όμως μπορεί να μπει το... Τι λέει? Κρίσο. Α, ναι, ναι, ναι. Ναι, ναι, πολύ με ναι, 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 ναι. Το είπα, φίλε, πριν ένα πράγμα. Και γράφω εγώ εδώ πέρα, ξέρω τα λόγια που είπα. Επειδή, όπως το ποτάμι Θεοί και Δαίμονες και Γιώργο, δυνάμεις ειδικές εννοώ, Θεοί και Δαίμονες, καταλαβαίνετε πώς το εννοώ, γράφω εγώ τη λέξη, θα θυμάμαι τον εαυτό του, δυστυχώς μέσα. Ή θα τον δείτε 0,5. Γιατί αν πάρει κοντά, είναι μέσα. Χωρίς άλλο σχόλιο, τι εννοώ. Αφού είδα, λέει, κάτι μάσκετς, λέει ο Δημήτρης, και ο Ράμ φάγανε πολύ, ήθελα να γράψω. Λοιπόν,
Ωραία. Κύριε Κακλαμάνη, καλό Σαββατοκύριακο να έχετε. Σε να κάθεστε φρόνημα, γιατί εγώ θα λείπω λόγω εκλογών. Θα πάει η Κοϊνάκη, θα πάει να μαζέψει ελιές την εκλογών. Λοιπόν, καλό μυαλό και εσύ θα ψηφίσεις. Να ακούσω. Εγώ χουλαμώ το, σαν ξύλο χτυπάει έτσι. Να χαίρεσαι. Να σου πω ξέρω δεν είναι τα χρωστή. Να χαίρεσαι. Oh. Στο έχω ξαναπεί, ε. Ναι. Στο έχω πει ξαναπεί, πώς παίζουμε τα πώς στο θέατρο. Πάνε βρε εσύ λίγο να το κάνω. Εκεί το χέρι. Λοιπόν, το χέρι, παιδιά. Έτσι, πολλά έργα που βλέπετε και ελληνικές ταινίες. Παπ, και λες, τι σκότωσε, ρε. Και ειδικά στο θέατρο. Λοιπόν, παιδιά. Απαλό χεράκι έχεις, μ' αρέσει. Αφού δεν σε χτύπησε καθόλου. Νομίζεις. Δεν πιάνα με αυτό και χτύπησα το δικό μου. Έτσι σε έκανα εγώ να είσαι. Για δούμε τι σκηνή που ήταν. Παιδιά. Έρωστε και καλό. Βόλιο είναι σωστό. Καλό βράδυ, παιδιά. Ραντεβού Δευτέρα βράδυ 10:30 να κάνουμε χαβαλέ το τι ζήσαμε, τι είδαμε και εκεί έχουμε πέσει, δεν έχουμε πέσει έξω, αυτό είναι. Καλό Σαββατοκύριακο, φιλά και πολλά καληνύχτα σε όλους και σωστή ψήφο, λέει η Βασούλα. Σωστό. Και με το που κλείνει παίρνει στήλεση. Σωστό. Καλό Σαββατοκύριακο σε όλους. Νομίζω πως περιμένουμε ακόμη λίγο να δούμε καληνύχτα, έτσι. Καληνύχτα, Ντένις. Σωστό. Γεια σου, Δημήτριε. Καλό Σαββατοκύριακο, φιλά, το είπαμε και αυτό. Έχετε γράψει σχεδόν όλοι που απλώς εμείς περιμένουμε για λόγους τυπικούς. Γιατί μερικές φορές γράφετε, αλλά έχουν πέσει τίτλοι και δεν είναι θέμα, δεν τα διαβάζουμε. Έχουμε φύγει ήδη. Παιδιά, καλό σας βράδυ. Ωραία, πέρασαμε και απόψε. Ραντεβού τη Δευτέρα. Ωραία, και ευχαριστούμε για την παρέα. Ειλικρινά σου μιλάω. Νιώθω πάρα πολύ καλά. Σε μια μεγάλη παρέα που μιλάγαμε αυτό το πάνελ, τι είναι. Μια εκπομπή που είχα μια φοβερή παρέα. Και λέγαμε ο καθένας όπως εισπράττουμε από τον κόσμο και όχι θα ψηφίσουμε τα δεδομένα. Καθαρά, δημοκρατικά. Και όμορφα. Καλή επιτυχία και καλή επιτυχία στον ελληνικό λαό.